Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα μόνο καλησπέρα, πιο εδώ, να είμαστε πιο κοντά. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα πρωινό stream, να πιούμε καφέ. Το μεταξύ του καφέ τον ήπια πριν από το τέτοιο. Καφέ δεν έχω, αλλά δεν πειράζει. Έχω πιει 5 αυτή τη στιγμή. Τετραπλός συν έναν 5 το οποίο το πρωί. Και επίσης μεσημεριανό θα έλεγα, όχι τόσο πρωινό. Θα με γυρίσουμε μετά. Μεσημεριανό καφέ. Εντάξει. Η γάπη πρωί είναι τώρα, για άλλου πρωί είναι πιο πρωί, ξέρω εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω, πού σας βρίσκω. Μοναδική και ένα μου θεατέ. Όχι, ένα άτομο έχει, ο FRW33D. Λοιπόν, καλημέρα. Πού είναι το game? Το game είναι από εδώ πίσω, τώρα θα το βάλω. Θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσω το Chernobyl Light. Εχθές δεν το είδες. Όχι. Παίζαμε με την Ελένη, είμαι ο Κώστας, είναι ο φίλος μου Αντώνης. Γεια σας. Πρώτη φορά σε βγάζω στο τέτοιο, στο κλαρί. Λοιπόν. Πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση. Και το πήγα μέχρι ένα σημείο, σκάλωσε κάποιον. Δεν ξέρω να πάω μπρος πίσω, δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω αν είναι back του παιχνιδιού ή οτιδήποτε. Πάμε να το δούμε. Βλέποντας και πράγματος, δεν με ενθουσίασε. Το είπα, είναι ένα mix grill, θα το δεις και εσύ. Οπότε πάμε να το ξεκινήσουμε. Που είναι τα eBay unboxing. Τα eBay unboxing είναι στο δρόμο μαζί με τα πακέτα από το eBay. Bring them back. Είδες, ο κόσμος τα αγάπησε αυτά. Λεφτά δεν έχω να τα πάρω τώρα τα eBay unboxing μεταξύ μας. Να τα στείλει και το eBay πρέπει επίσης. Γιατί τα συγκεκριμένα λεφτά που έχω αυτή τη στιγμή στο PayPal θα πάνε για το ενίκιο. Καλησπέρα, καλημέρα, γεια σε όλους. Είδες, μαζεύω το κόσμο σιγά σιγά. Καφεδάκι καλά. Κάνατε. Κάντε καφεδάκι, αράξτε εδώ παρέα. Και πάμε να δούμε, θα παίξω εγώ λίγο, άμα θες παίξεις και εσύ λίγο. Παίξε τώρα να το δούμε. Το βλέπω ρωσικά. Καλά έκανες, είναι. Ναι, Τσέρνομπιλ. Όπως κατάλαβες, χρονικό παράδοξο παίζει. Όταν σου λέει είναι ένα φίδι που πρέπει να το μάθει, κάνει stame, τώρα τ' άλλο. Λίγο dark θυμίζει. Ένα mix grill είναι από πολλά πράγματα, όντως. Α, με έβγαλε πάλι πίσω. Δεν έκανες load, σωστά. Ναι. Όχι, απλά έχει συγκεκριμένες ελοχίες. Έχει checkpoint, ναι. Λοιπόν, έχει το inventory. Και έχει ένα όπλο και καλά. Clunky in design, but very sophisticated και high-tech βλακεία. Αυτό, άκου να δεις, ήταν ένα πιστολάκι. Και το πήρες, έβαλες ένα τέτοιο μπρασελέ δαχτυλίδι που κρατάει τις μάγκες και έχωσες ένα κομμάτι από το τσερνομπιλί του μέσα και δούλεψε. Α, εντάξει. Ήταν τεχνολογία αιχμής. Επιστημονικό, ναι. Εδώ είναι ένα πράγμα που δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί ακόμη, αλλά ναι. Το παιχνίδι φαίνεται λες και είναι του 2000, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν είναι περίεργο. Πολύ παλιακό. Ναι. Δηλαδή το μετρό μπροστά του είναι έτυφωτος καλύτερο. Και εδώ παίρνει τα κλασικά. Ναι, ναι. Το οποίο είναι λίγο χαζό επίσης, αλλά εντάξει. Έχει, είναι... έχει. Και πρέπει να φορτίσει η μπάρα για να καταφέρεις να. Α, δεν είναι Geiger Miller για να δεις την τέτοια. Δεν είναι αυτό. Ξέρω εγώ πως είναι, λίγο περίεργο. Βλέπεις σκανάρι το περιβάλλον. Okay. Εντάξει.
Τώρα έχουμε, μαζεύουμε χόρτα, αφού μπορούμε. Δεν με κάνουμε φάρμακ. Απλά πρέπει να περιμένεις να φορτώσει και πάει λέγοντας τι λέει. Σε PC το παίζεις, ναι, να πω την αλήθεια μου το περίμενα. Μόνο εσύ όλοι μας το περιμέναμε. Είδα hype γι' αυτό. Το έλεγα και χθες το βράδυ, θα το πω και σήμερα, θα το καταλάβεις και εσύ. Προς το παρόν αυτή τη στιγμή κάνουμε μια μικρή, ένα μικρό, τι πιο παιχνίδι σου θυμίζει μέχρι τώρα? Εμένα? Ναι. Έχεις παίξει τα ίδια παιχνίδια που έχω παίξει εγώ σχεδόν? Βασικά όχι, δεν τα έχεις παίξει, εγώ τα όχι, έχω παίξει. Όχι, λιγότερα έχω παίξει, αλλά λίγο Skyrim. Λίγο Skyrim, λίγο Witcher. Ναι, απλά με... Στα περιβάλλοντα, τα περιβάλλοντα είναι πολύ ωραία. Ναι, το μενού μου φάνηκε παλιακό πάρα πολύ, δηλαδή... Το τέτοιο... Ναι, είναι... τι να πω... Αυτό θυμίζει πολύ σύγχρονο παιχνίδι, ξέρεις αυτά τα σύγχρονα παιχνίδι. Θυμίζει Quake, τέτοια, θυμάσαι, που στα άδεια δείχνε έτσι τους χάρτες. Ναι, ναι, έχεις και companions, ε. Ναι, τα companions είναι όπως το Brotherhood, το Assassin's Creed, το έχεις παίξει? Όχι. Χριστέ μου, δεν έχεις παίξει τίποτα. Στο Brotherhood είχε, στο Assassin's Creed, κανονικά ακόμα. Αυτό μου αρέσει, αυτό ίσως να μου αρέσει. Και απλά το, είναι, αυτό το μενού, ας πούμε, είναι... Είναι inventory παλιό, εντάξει, τα κλασικά. Και επίσης είναι... Αυτό θυμίζει RPG, τα roguelike games. Ναι, ναι, ναι. Παίρνεις το inventory, το σακίδιό σου, γεμίζεις κάθε κουτάκι και θυμίζει λίγο Resident Evil. Ωραία. Ο σταυρός και αυτά θυμίζει λίγο PlayStation δομή. Το δέχομαι αν θες να το παίξεις με χειριστήριο. Είναι ευολικό σε αυτή την περίπτωση. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Ας πούμε αυτό με το σκανάρισμα θυμίζει Assassin's Creed, αλλά στο πολύ πιο αργό του. Περιμένεις τώρα να φορτώσει η μπάρα για να δεις. Είναι open world ή έχει συγκεκριμένο, είναι γραμμικό ας πούμε. Πρέπει να κάνεις κάποιες αποστολές. Είναι... Έχεις παίξει το Witcher το 2? Ναι. Έχεις δει ότι στο Witcher το 2 δεν μπορείς να επιδείξεις? Ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, από εδώ είναι κάποια σημεία τα οποία δεν μπορείς να περάσεις. Δηλαδή, έχει μικρές περιοχές, okay, τις οποίες μπορείς να κινηθείς μέσα σε αυτές και δεν μπορείς να πας παραπέρα. Ωραία. Αν ακολουθήσω αυτό το δρόμο θα με βγάλει, πουθενά θα με βγάλει. Μαζεύεις τα χόρτα σου, δεν ξέρεις πότε τα χρειαστείς. Είναι... Λέει, για να φτιάξεις φάρμακα. Ναι. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα θα πάμε να βρούμε γιατί σταμάτησε χθες κάπου στο ενδιάμεσο. Κάπου φτάνεις πάντως. Επίσης, βλέπεις πόσα FPS γράφει πάνω? 49. Σου φαίνεται για 49 FPS? Όχι. Πολύ λιγότερο. Και σκέψου, το παίζω στο high που μπορώ να κατεβάσω. Στα ultra δεν έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή... Ορίστε. Κάπου έφτασες πάντως, λέει 4 μέτρα. 3, ναι, 2, 1, ναι, φαίνεται. Αυτό είναι εύκολο στο χάρτη, εντάξει. Κάτι είναι αυτό όμως πίσω. Ναι, είναι ο σύντροφός σου. Εχθές, για να το ξεκινήσω. Δεν το έχω το όπλο, είναι η αλήθεια. Εχθές ξεκίνησα με δύο συντρόφους. Ένας ήταν ο Αντών. Αντώνης και αυτός, αλλά πέθανε. Άκου να δεις. Πήγες αποστολή στο Τσέρνομπιλ. Εσύ, ο Αντών. Α, τέλος ένα. Και ο Ολιβιέρ. Ο Αντών όμως έγινε μια βλακεία και εμφανίστηκε ένας από το πουθενά. Αλλά μου θύμισε ένα άλλο παιχνίδι που εμφανίστηκε από το πουθενά. Έχεις παίξει... Ποιο είναι? Έλα με τη μάσκα, ο κόρβο. Ναι. Ναι. Θυμάσαι το Stranger που πετάγονταν από το πουθενά? Ναι. Ωραία, ναι. Πετάγεται ένας ακριβώς όπως τον Stranger. Και τον σκοτώνει τον Αντών και ο άλλος ξεφεύγει και φεύγεις μαζί. Και βρισκόμαστε εδώ μία μέρα μετά. Αλλά δεν ξέρεις αν είναι πριν ή μετά στο χρόνο. Okay, είναι λίγο περίεργος ο χρόνος. Ο Olivier θα πάει να γίνει YouTuber. Να μαγειρεύει μαζί με τον Oliver, τον James. Λοιπόν, και εμείς τώρα φαντάζομαι πρέπει να μπούμε εδώ μέσα. Όπως και κάνουμε. Οπ. Τι έχουμε εδώ? Τίποτα. Να μαγειρέψω. Start crafting. Κάνε τα χορταράκια, ορίστε. Σούπα. Εντάξει. Έχει τα πάντα όλα. Anti-radiation λέει για τη ραδιενέργεια. Είναι οκ, κάντα. Δεν έχω άλλα. Βλέπεις λίγο τα chemicals. Α, θέλει και χημικά. Έχει crafting. Έχει management ομάδας. Έχει shooting.
Έχει RPG στοιχεία. Έχει post-apocalyptic στοιχεία. Πόσο μεγάλο είναι αυτό. Στο... είναι... χωράνε όλα αυτά μέσα. Το βλέπεις πως πάει. Απλά τα κάνει όλα, αλλά δεν τα κάνει καλά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα καλά. Είναι το κλασικό πρόβλημα όλων αυτών των πραγμάτων. Διάλεξε ποιο από τα δύο. Βλέπεις, φώναξε έχει... του, φώναξε του τώρα. Τι σιγά μην θέλει πάσχο. Όλιβερ, τα έτα σε γεια. Ιγκορ. Ιγκορ. Τσόρτ. Πόσες ώρες είναι, δεν ξέρω. Για κάνω το search. Πόσες ώρες είναι το παιχνίδι. Χθες απελευθερώθηκε. Ενώ σε φάση είχε embargo μέχρι χθες. Αλλά είναι ακόμα pre-alpha, δηλαδή σε φάση. Χωράει πράγματα. Επίσης τώρα δες. Πρόσεξε. Ναι, εντάξει. Αν το κάνω αυτό, μπορώ να πάω να του πάρω το όπλο με κάποιο τρόπο. Το βλέπει, είδε στην παγκιά. Ναι, αγόρι μου, ναι. Τώρα, εμείς τι πρέπει, να μπω εδώ μέσα, αλλά δεν μπορώ να μπω εδώ μέσα. Δεν μπορείς να πεις γιατί αυτό σου λέει ότι χρειάζεσαι medical supplies, οπότε πρέπει να βρεις. Ωραία, πάμε να βρω. Φόρτα έξω. Μήπως έκανα το λάθος και τα μάζεψα και τώρα δεν μπορώ να τα μαζέψω πια. Όχι, θα ίσως έχει κι άλλα. Είσαι σίγουρος? Δεν βλέπω medical supplies, μας τελειώσανε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Είσαι... για πήγαινε και παρακάτω, μπορεί να έχει και παρακάτω. Δηλαδή τι, δεν έπρεπε να τα έχεις μαζέψει από πριν για να τα μαζέψεις τώρα που θα του μιλήσεις. Ναι. Σούπα δεν μπορώ να κάνω, μήπως... 14 ώρες λέει. Α, μπορώ να φτιάξω αυτό. Ορίστε. Α, healing salve. Μήπως έχει και bandages κάπου να φτιάξεις. Όχι. Όχι, δεν μου το βγάζει. Αυτό φτιάχνει health, οκ. Okay. 14 ώρες λέει κρατάει. Το κάναμε, δηλαδή τώρα πάμε. Απλό. Αυτό ήταν τελικά. Ε, είδες. Όχι, δεν μπορούσα να το ανοίξω αυτό για κάποιο λόγο. Οκ. Okay. Μια σου πίτσα παρακάτω. Ίσως να είναι και επειδή ήταν βράδυ, ρε παιδί μου, μετά τις 12 και ήμασταν κουρασμένοι. Μπορεί. Με άλλο μυαλό το παίζεις τώρα. Έλα, μαν μου φάει σούπα. Πρέπει να το φας κιόλας. Πρέπει να το φάω. Μια σώπα, περίμενα να φάω τη σούπα μου. Αυτό λογικά, ναι. Με βλέπεις πως τρώω. Κυριολεκτικά. Δεν είναι σούπα, είναι αληφή είναι, ναι. Λοιπόν, με είδες πως το φάγα. Είδες. Εντάξει, ήταν πολύ πιο εύκολο τελικά. Έχει και crafting. Και βάση. Και βάση. Τα φτιάχνω. Τι φτιάχνω τώρα. Βλέπεις τώρα. Ο Fallout 4. Ναι. Κάνει scrap. Ναι. Fallout 4. Μα λέγα, τι έχουν βάλει μέσα. Build a work table λέει, πρέπει να φτιάξεις τώρα. Να το. Ορίστε. Πού θες να το βάλουμε, εδώ θα πέρα. Εκεί. Δεν είμαι καλός στη διακόσμηση, οπότε. Εγώ είμαι καλός, αλλά. Και Fallout 4, στη, γιατί λένε τα παιδιά, έχει γίνει τίποτα που να σε τρομάξει. Μόνο στην αρχή, όταν έκανε κάτι τέτοια, η κοπέλα, αυτός προσπαθεί να βρει την κοπέλα του μετά από 30 χρόνια. Την Τατιάνα. Ακούσε όμως η φωνή του ότι είναι γερασμένη. Είναι γέρος πλέον αυτός. Και η κοπέλα του σε κάποια φάση ήταν ένα illusion που βγήκε ένα τέρα, το οποίο βγήκε από το πάτωμα. Ξέρεις, άνοιγαν τρύπες στο πάτωμα και βγαίνουν αυτά από μέσα. Από άλλες διαστάσεις μάλλον. Okay, ναι. Εκείνη τη στιγμή μόνο τρόμαξα. Στα υπόλοιπα δεν έχω τρομάξει τόσο, όχι. Ακόμα, εντάξει, ακόμα είσαι στο πολύ, στην πολύ αρχή. Back. Αν πατήσω λίγο τον πίτα, να κάνω scrap. Ναι. Πάμε να κάνουμε λίγο scrap. Κάνε scrap και μετά πήγαινε στο τραπεζάκι. Και λέει αυτά τα χρειαζόμασταν. Όχι μωρέ. Αφού σου είπε ή αυτό σου είπε. Τουλάχιστον καθαρίζεις σε σχέση με το Fallout το 4. Δεν μπορούσες να τα καθαρίσεις όλα αυτά. Αλλά βλέπεις ότι είναι ένα αχταρμάς. Έχει απ' όλα μέσα. Δεν λες που δεν σε βάζει να τα διαλέγεις ένα-ένα. Πάλι καλά. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Μεγάλη βάση. Θα τα κάνω. Αυτά είναι το αγαπημένο κομμάτι, μπορώ να πω μέχρι τώρα.
Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό μου αρέσει. Σε αυτό δεν θα πω ότι είναι ωραίο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις, αλλά αυτό είναι, έχει κι άλλο. Χριστέ μου. Είναι το δωμάτιο σου. Igor's room. Μου κλείσαν το δωμάτιο. Έλα, πήγαινε στο τραπεζάκι να δούμε τι θα φτιάξω. Κάτσε ρε. Έχει πολλά πράγματα να σκρατσάρω. Και κάπως έτσι αυτά τα παιχνίδια τρώω 250 ώρες. Προσπαθώ να... Ναι, αυτό κάνω πάντα. Ναι. 800 ώρες μετά. Το να φτιάχνω βάσεις μ' αρέσει. Δεν το δεν από ψέματα, είναι προφανές. Τουλάχιστον με το shift πάει πιο γρήγορα, ιδέες. Αυτό έλειπε να μην έχεις πριν. Νομίζω να καθαρίσεις. Εντάξει, εδώ το δίνω. Ωραία, τι πρέπει τώρα να φτιάξουμε, έχουμε κι άλλα. Πρέπει να πας στο work table μάλλον, για να δεις τι μπορείς να φτιάξεις. Πάμε, άντε πάμε. Αυτό κατάλαβα. Αυτό είναι μετρό το work table. Συν όλα τα άλλα, αλλά είναι πολύ λιτό, είναι όπως το μετρό. Πάμε εδώ πέρα. Ψήνεστε. F. Τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε εκεί πάνω. Basic Ambient Return στο κάτω. Όχι, F με το F το διαλύεις. Μπορείς να το σηκώσεις και να το μεταφέρεις. Θες το πάμε αλλού. Unlocks the ability lay to build primitive structures. Θα το σηκώσουμε, θες να το πάμε αλλού. Όχι, άστο, καλά είναι εκεί. Το θέμα ωραία. Είναι πως buildables πάνω, αυτό που έχει πάνω εκεί πέρα στα buildables πήγαινε. Να το. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Build tables, τι κάνει αυτό. Πόσα work table έχει. Όχι, δεν είναι work table αυτό. Μπορώ να τα φτιάξω, και αυτό μπορώ να το φτιάξω. Όχι, δεν μπορώ να το φτιάξω. Πήγαινε μακριά. Μήπως μπορείς να χτίσεις έτσι κι αλλιώς τώρα κάπως. Ορίστε. Να το. Πού θα μαγειρέψουμε. Αυτό είναι φωτιά, ναι. Πού θες να μαγειρέψουμε εδώ, κάπου εδώ στην άκρη. Εντάξει. Βάλ' το εκεί. Ωραία. Επόμενο. Δεν μπορείς να φτιάξεις άλλο. Όχι, μας λείπουν μανιτάρια. Ξόδεψα... έχεις πράγματα, οπότε καταλάβεις πρέπει να κάνεις scrap. Ναι. Scrap, πρέπει να μαζέψεις πολλά να πράγματα. Πρέπει να πράγματα για να φτιάξεις, αυτά είναι κλειδωμένα επίσης. Okay. Έχει πολύ πράγμα πάντως. Okay. Το έχουμε προς το παρόν. Ωραία. Και εδώ μπορείς να φτιάξεις το φούρνο, ορίστε τα κλασικά φαγητάκια, ωραία. Εντάξει. Οπότε μάλλον πρέπει να βγούμε έξω τώρα, τι πρέπει να κάνεις. Πήγαινε στον φίλο. Πάμε στο φίλο και συμπολεμιστή. Ελπίζω να μην είναι και εδώ οι συμπολεμιστές από το... Я смотрю старая радиоточка Михаила. Михаила. Хаматы. Антон все починил перед тем, как мы ушли. Каймень, что Антони, спеша на Антони. Правда. Но нам нужно сосредоточиться. Σαν το This War of Mine που πρέπει να τους κάνεις και ψυχολογικό. Τι τέτοιο. Ωραία που ήταν το This War of Mine. Αυτοκτονούνε. Το This War of Mine το φτιάξανε αυτοί που φτιάξανε το Frostpunk. Ναι, ξέρω. Γι' αυτό είναι τόσο παιχνίδαρος. Κοίτα, έχει ωραία θέα. Ναι, όντως. Και σου λέει πρέπει να πας εκεί. Και λες, άντε και γαμηθείτε, δεν πάω πουθενά. Να, εκεί πέρα είναι το Chernobyl για παράδειγμα. Γεια σας. То есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... до всего. Είναι και τραυματίες, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Ναι, το This War of Mine ήταν τρομερό. Παιχνίδαρος είναι. Plan. Tell him that Yana can't wait. Ας κάνω agree. Το can't wait, τώρα να του πω ότι το φάντασμα δεν μπορεί, η φωνή μες στο κεφάλι να περιμένει είναι ένα θέμα. Άντε καλά. Ας κάνουμε σχέδιο. Ладно, Оливер. Будь по-твоему. Рад, что ты прислушался. Видишь эту доску за мной? Και να δεις που το φάντασμα που ακούει φωνές στο κεφάλι του είναι... θα είναι μούφα για παγίδα, είμαι σίγουρος. Найти то, что ты ищешь. Или то, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. Έχει και ένα φακό, ο οποίος ανοίγει όπως να είναι. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Кровати, видишь? Эй, ладно, тебе нужно найти кровати. Ладно, так и поступим.
Отлично. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с... А, кто же это, Ксель, Татьяна? Это Татьяна, прием Тора, думаю, да? Что? Еще кое-что пока ты ушел. Ήταν χθες, έπρεπε να πας από ένα σημείο Α στο σημείο Β να μπεις στο Τσέρνομπιλ. Και είχε μια περίμετρο. Και σου λένε πήδα εσύ μέσα. Μπαίνεις εσύ μέσα και βρίσκεις ένα φύλακα και σε σταματάει ρε παιδί μου σε φάση και το παίζεις τεχνικός. Και οι άλλοι απλά πήγανε γύρω-γύρω και φτάσατε στο ίδιο σημείο και για κάποιο λόγο εσύ είχες εκτεθεί να μπορείς να πάτε όλοι από το ίδιο σημείο και δεν σας δει ποτέ κανένας. Κατάλαβα. Ορίστε το όπλο. Ευχαριστώ πολύ. Я в тебя верю, Игорь. Wanted warrior. Warrior. Το πήραμε. Για να γίνεις το χάρτη από πίσω. Α, binoculars. You start each day with planning. Είναι σαν να λέτε θα μαγειρέψω σήμερα. Τους στέλνεις και σε αποστολές. Choose which mission you will do personally. Oh, okay. Ωραία. Εγώ είμαι αυτός. Ναι. Ωραίος. Εγώ τι θα πάρω. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут. Амостас. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Ольверу или сделать все самому. Εγώ λέω να πάρω αυτό. Θα πάω εγώ εκεί. Ωραία. Και θα πάμε και σε αυτό να στείλω. Στο πρώτο στείλω. Ήθες φάρμακα. Μήπως είναι πολύ μακριά. Όχι. Α, αυτό που είναι πιο κοντά στείλε τον άλλον που είναι τραυματίζει, μην πεθάνει. Ή βασικά, όχι ρε, πόσο άμμο θα πάρουμε. Δεν πειράζει, σφαίρες. Φαΐ δεν έχουμε. Το assign to location, start mission. Ξέρω εγώ, start mission. Θα τον στείλω αύριο, ρε. Προλαβαίνουμε. Okay. Yes, please! Okay. Για πάμε τώρα. Έχω και ένα πιστόλι. Οπότε με το πιστόλι... Πάλι καλά που μας βάζει να περπατήσουμε μέχρι. Μην το λες. Έχει πολλά frame drops. Να η Τατιάνα. Τατιάνα. Είχα μια μαθήτρια κάποτε που τη λέγανε Τατιάνα. Το άκυρο εντελώς, αλλά... Άντε, πάμε! 850 χρόνια μετά, με loading screens, το βλέπεις. Και έχεις και SSD υποτίθεται. Γεμάτο, μην το δίνεις, δεν είναι. Πάλι, day one, Red Forest afternoon σήμερα. Ωραία, άντε να δούμε. Και είναι και afternoon, δεν μου αρέσει πως είναι σκοτεινά, για να δούμε τι έχουμε. Οπ, πιστόλι. Με 6 σφαιρίτσες. Equip. Ή μήπως να κάνω το εξής. Να κάνω αυτό για να σκανάρω και το χώρο να μαζέψω ναι, το δρόμο. Θα τα βρούμε. Α, έχει και Geiger counter μέσα για να βλέπει τη ραδιενέργεια από την βλέπεις. Το οποίο δεν δουλεύει. Είναι πάμε. Geiger Miller. Από εδώ. Ω, εδώ είμαστε. Το ξέρεις ότι σε αυτά τα παιχνίδια. Μπορείς να φτιάξεις και εδώ. Για πάτα build. Μπορείς να φτιάξεις και εδώ πράγματα αν θες. Να φτιάξω workbench. Να φτιάξεις φωτιά για να κάνεις τύπου τέτοιο. Να χιλάρεσαι. Yeah. Και σε κυνηγάνε τα τέρατα λέει. Και λες μισό να ανιάψω μια φωτιά να ψήσω μια σούπα και ξαναγυρνάμε. Βλέπεις. Α, μπορώ να ανέβω εδώ. Δεν μπορώ να ανέβω εδώ. Κάνει jump πάνω στο παιδί. Jump πάνω από το δέντρο. Fortnite, ναι, χτίσε μια βάση εδώ. Πάμε σε αυτά. Σου λέει θα πας από εδώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χουριανί! Είναι Geiger Miller από πάνω τον βλέπεις. Άμα φτάσει στο κόκκινο σημαίνει ραδιενέργεια. Το κουτάκι πάνω. Εκεί, εκεί που λέει αναβαθμίσεις PC. Α, σε αυτό λες. Είναι Geiger Miller ταυτόχρονα. Είναι πολυεργαλείο. Ό,τι φωσφορίζει μαζεύεται πάντως. Έχει και ερωτηματικά τα βλέπεις. Ναι, ναι. Άρα είναι semi-open. Ναι, ουσιαστικά semi-open αυτό. Σου βάζει μια μεγάλη περιοχή. Μπορείς να πας όπου θες αυτή την περιοχή. Το θέμα είναι η αποστολή σου που είναι μάλλον. Τι λέει, supply the Red Forest. Α, ουσιαστικά οι Νάρ είναι στρατιώτες. Πρέπει να προλάβεις τους στρατιώτες και να τους πάρεις το... Πάμε και θα γυρίσω μετά. Ναι. Και λέει δεν μπορείς να εξερευνήσεις μετά. Όχι, δεν νομίζω. Για, φαντάζεσαι. Δεν είναι σχεδιασμένο για μένα αυτό το παιχνίδι. Εγώ θέλω να loot. Θέλω να loot. Να τους. Δεν σε είδε κανένας. Κανένας, δεν είδε ποτέ.
βλέπεις, πρέπει να σημαδέψω για να το χτυπήσω. Πού ναι, τους. Κατάλαβα. Πού είσαι ρε. Να τους. Όλα καλά. Αλλά λέει ότι αυτοί έχουν biometrics όπλα. Θα παίρνω. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, είναι μπλοκαρισμένα. Τι μην νοιάζει εμένα, θα πάρω όλα. Θα έρθει μια μέρα. Βρήκαμε όμως σφαίρες. Πού τους. Να τους. Άντε γεια! Α, έχεις και ψυχική υγεία, ε. Βλέπεις, λέει, condition and psych. Α, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όμως την καραμπίνα. Για να δούμε. Λούτα, ρε. Λούτ. Λούτ χορ, Κώστας Άλεκας. Έχω καραμπίνα. Ναι, πήραμε αυτή την λες καραμπίνα. Το πάρω. Ναι, αυτό είναι shotgun, αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Γιατί τα όπλα, τα αυτόματα είναι μπλοκαρισμένα. Πάρε τα μανιταράκια εδώ. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου σε αυτό. Το μεγάλο μου πρόβλημα μάλλον σε αυτό. Μάλλον εκεί δεν πρέπει να πας που έχει αυτό το πράσινο πράγμα. Ναι, φαντάζομαι. Α, έχει και άλλα πράγματα εκεί να μαζέψω. Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι ότι δεν έχει smooth τέτοιο. Δεν είναι πολύ smooth στα γραφικά του. Βλέπεις, ανεβαίνει η ραδιενέργεια. Ναι. Πού είναι ο Γκάγκερ Μίλερ. Πήγαινε γιατί θα χάνεις. Στα 160 μέτρα κάτι έχει όμως, ε. Λαχάνιασε. Άμα λαχανιάζει κιόλας. Πήγαινε ευθεία. Εκεί στα 117. Μπορώ να μπω εδώ. Έχω φακό. Πού είναι το loot. Τι είναι αυτό. Α, θέλει... Αυτό είναι Τσερνομπιλάιτ, απλά θέλει κάποιο τέτοιο για να το πάρουμε. Το βλέπω, γαμώτο. Αυτά είναι έξω. Πάνω. Εν τω μεταξύ, είδες ότι περνάς και δεν στα δείχνει. Ναι, στα δείχνει 3D όπου είναι απέξω. Όχι, στα δείχνει μόνο αν κάνεις αυτή τη μαλακία. Ναι, αυτό που είναι. Α, είναι από κάτω. Ναι, οκ. Okay. Αυτό θέλει ένα πράγμα για να... Θα ξαναγυρίσουμε. Βασικά θα σε ξαναβγάλει εδώ, φαντάζομαι, αφού σου δίνει αποστολές για αυτό το μέρος. Ναι, δεν θα ανοίγει. Πάμε να προλάβουμε αυτό εδώ. Ξέρω ότι το μετανιώσω. Save πάλι έκανε. Τι λένε τα παιδιά. Περίμενε full horror. Πιο πολύ σαν το forest μας. Ναι, κάτι horror εγώ δεν έχω δει μέχρι στιγμής. Ναι, horror δεν έχω δει εγώ. Να τους τον βλέπεις εκεί. Είναι στρατιώτης αυτός. Θα μπορούσα να τον λουτάρω, είναι η αλήθεια. Είναι πεθαμένος. Σφαίρες έχουμε. Ναι, αφού πήραμε και από τον άλλο. Όχι, δεν είναι στρατιώτης. Δεν βλέπω κιόλας. Ούτε εγώ. Δεν είναι άνθρωπος, λέει. Ξύλο είναι. Αλήθεια τώρα. Ναι, αλήθεια. Αν είναι δυνατόν. Τι κάνουν, σκραπ. Ναι, πάρτα. Και δηλαδή πας τώρα εσύ εκεί πέρα και φυσιολογικά ρε παιδί μου μαζεύεις και ότι θα δεις άλλο, έτσι. Άμα έχεις μεγάλη τσάντα, όλα εκεί. Ρε, είναι περίεργο. Είναι πολύ περίεργο. Sorry, μόνο σε μένα φαίνεται περίεργο. Δεν μπορείς να μπεις εδώ μέσα, έχει πράγματα. Και θάματα. Μα κλειδώσα. Θα ήθελα. Α, lockpick, δεν έχω. Δεν έχω. Έξυπνο. Οκ. Δεν θα πω ότι δεν είναι έξυπνο αυτό, αλλά μου φαίνεται πολύ τέτοιο. Λαχανιάζει επίσης, το οποίο δεν είναι καλό πράγμα σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Πάντως όπως λέει και ο I'm your mother, και εγώ έχω απογοητευτεί. Τέλα, πεις δεν είχε και τρελές προσδοκίες. Ωπ, τρενάκι. Πάμε τρένο. Δεν μπορείς να ανοίξεις τις πόρτες να πας και παρακάτω στα βαγόνια. Όχι. Πού το ξέρεις. Γιατί μπαίνεις από εδώ. Είδες και ο φακός πάπαλα. Ωχ, lockpick και αυτό το κάνεις πάλι. Ναι, λογικά θα σε ξαναφέρεις σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να κατέβω έξω. Ναι, από ό,τι κατάλαβα απλά σε αφήνει εδώ πέρα και σου λέει ρε παιδί μου παίξε. Τι ήθελες εδώ. Chemicals. Πάρε πράγμα, έχει πράγμα. Chemicals. Α, έχει στάση εδώ μέσα το ιδέες. Ναι, αλλά πρέπει να ξεκλειδώσει την πόρτα.
Ω, καθρέφτης, παράδειγμα. Food ration. Θα είναι, δεν είναι καθρέφτης. Τον τρώσει τον καθρέφτη, μας φουλάς. Βλέπεις, εδώ μέσα θα έχει πράγματα καλά, φαντάζομαι. Πρέπει να βρούμε πως κάνεις λόγο. Εντάξει, μαζεύουμε πολλές προβλήσεις. Ναι, κάτι για τίλι μπαμπούζλ, τελείως. Yes, yes, I want it. Give me your followers, please. Θυμάσαι όταν παίζαμε Dota. Αν πιστεύεις, δεν ήσουν εσύ με το τέτοιο. Η προφορά στα αγγλικά που έχω στους... όταν παίζαμε Αμερική, θύμιζε Μεξικά. Ωπ, και εδώ έχουμε πράγματα. Τσερνόμπιλ είναι και αυτό. Ναι, οπότε πας και το μαζεύεις. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί είναι... Ωπ, τι έχουμε εδώ. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί είναι... Ναι, το παίρνεις για τα όπλα και για αυτά, φαντάζομαι. Είναι εξωτικό υλικό, οπότε, οκ. Okay. Ναι, ναι. Οι τέτοιοι μας περνούσανε, με περνούσανε για Ινδό, για Μεξικάνο, συγγνώμη. Στην Ρωσία με περνούσαν για Ινδό, στην υπόλοιπη Ευρώπη στην προφορά με περνούσανε για Ρώσο. Είναι ό,τι να είναι. Πραγματικά. Πάμε τώρα. Ευθεία. 55 μέτρα, λέει, έχει ένα πράσινο. Έχει σηματόπλεγμα όμως. Εντάξει, πήγαινε, μπορείς να το περάσεις. Ακούς τώρα εδώ. Οπ! Μανιταριά! Και τώρα είσαι σε όλα αυτά και δεν μπορείς να βρεις ένα lock, κύριε φίλε. Δεν υπάρχει ένα σύρμα. Ναι, δεν υπάρχει ένας κλέφτης έτσι που να τα έχει αφήσει τα lock. Από εδώ όμως δεν μπορώ να περάσω. Είσαι σίγουρος. Σηματόπλεγμα. Δεν γιο, έχει γιο. Μια ψαλίδι, ένα ψαλίδι να το κόψεις κάτι. Πρέπει πάμε περιμετρικά. Και σου λέγει 800 χιλιόμετρα μετά. Λέω, βγήκα να μαζέψω μανιτάρια. Αυτό. Α, έχει ένα δρόμο από εδώ. Ορίστε, μου μπαίνει. Μπορώ να του. Ω! Oh. Για να δούμε κάτι θα έχει αυτό σίγουρα. Ξέρεις τι, με του σπάει. Βέβαια είναι λογικό μεν, αλλά μέχρι να φορτίσει αυτή η βλακεία. Και τι, περιμένεις τώρα να φορτίσει αυτό και να το δεις. Αλλιώς δεν τα βλέπει. Όχι, δεν μπορείς να πας, θα πάρεις. Ή δεν είναι βλακεία. Αυτό είναι βλακεία, ναι. Δηλαδή, οκ, okay, να σε βοηθάει, ναι, αλλά να μπορείς να το πάρεις και μόνος σου, δηλαδή. Μέρες. Τι είναι αυτό. Φωτοβολίδα. Το φτάσαμε. Θα μας την πέσουνε. Ναι. Και τώρα πρέπει να κάνω εγώ αυτό. Οπ. Το πήραμε. Ναι. Τώρα εγώ πρέπει να γυρίσω πίσω. Κάνω το και σκρά. Να γυρίσουμε τα πόδια. You have finished your first quest. Portal generator για να γυρίσεις πίσω. Οπότε μπορούμε να πάμε και στα άλλα ερωτηματικά μου θες. Μπορούμε να τη γυρίσουμε λίγο. Και λέει τα χάνουμε όλα τώρα, έτσι. Γι' αυτό το τέτοιο. Οπ! Σε πιάνουν και σε κλέβουν, ξέρω εγώ, και σε ληστεύουν. Να μπορείς. Πάμε μαζέψουμε γιτάρια. Τι κάνεις, μαζεύω μανιτάρια. Μαζεύω μανιτάρια και πετρέλαιο από το πουθενά. Γιατί περπατούσε κάποιος και λέει ας αφήσω εδώ αυτό το μπάτο. Το πετρέλαιο λέει ότι είναι flammable parts, ok. Α, η φωτοβολίδα ήταν εδώ γιατί ήταν έπεσε. Για να ξέρεις. Όχι, ρε, είναι drop από το ναι. Μέρα αυτά. Για να το δεις και εσύ και όλοι οι άλλοι παρέα. Ναι. Προς τα εκεί ήταν τα ερωτηματικά νομίζω, αλλά οκ. Okay. Έχει παντού ερωτηματικά, για να δούμε στο map. Έχει, τα πάντα όλα έχει. Πού θες να πάμε? Ξέρω εγώ. Προς τα εκεί είναι. Άντε πάμε προς τα εκεί. Δεν έχει τίποτα. Εντάξει, να σου πω, άμα ήταν γεμάτο θα απορούσα πραγματικά. Γιατί πρώτον δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς. Πάμε εκεί ευθεία. Είναι Skyrim, είναι μετρό, είναι... Μετρό δεν μου θυμίζει καθόλου. Στο concept. Καμία σχέση. Δεν έχει. Δεν τα έχει παίξει τα μετρό. Τα έχω διαβάσει. Δεν άμα δεν τα παίξει τα μετρό, εγώ που τα παίξα μου θυμίζει μετρό. Πρώτα απ' όλα είσαι έξω. Και στο 3 είσαι έξω, δεν έχει να λέει. Μέχρι το 3. Στο 3 το έξω του είσαι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επίσης στο μετρό είσαι παιδάκι, εδώ είσαι. Τι λες, είσαι και γυναίκα στο 3. Στο 3. Στο 17 μέτρα, 15 μέτρα. Οπ, τρένο. Οπ, τι είναι αυτό, σακίδιο. Ναι. Revolver ammo.
σφαιρίτσες. Ας ανοίξω το τρομερό φακό, ρεαλιστικός φακός. Ναι, εντάξει, φωτίζει και τα πάντα. Ωχ, κλού λέει. You are... Может встретиться с ним. Татьяня! Armen facility mas no rational. Οκ. Αυτό μάλλον θα μας δώσει κάποιο quest extra. Ή να βρούμε κανένα συμπαίκτη και... Απλά μου κνευρίζει που δεν μπορώ να ανοίξω πόρτες έτσι, να τις σπάσω ή οτιδήποτε. Ναι, αυτό ισχύει. Α, αυτός ήταν ο Μπάρμπας. Πότε ήρθε αυτός? Όχι, όχι, αυτός είναι άλλος. Είναι Vagabond. Vagabondis, για μίλα του. Έλα, μαν μου. Не страшно здесь торговать? Уж я-то знаю, что делаю, милости. Και να σου πω, οι διάλογοι και το τέτοιο είναι καλό. Οι φωνές είναι πολύ καλές. Σωστός. Похоже, ты много где побывал. О, большой базар в Тегеране, европейская ярмарка в Варшаве, площадь Таксим в Стамбуле. Где я только не был, дружище, чего я только не видел. Не сомневаюсь, но должен спросить, как безлюдная Припять может сравниться с такими... Честно, Марес, по фоне του протагонисты, ακούγεται сан από οι холлес και σε δωμάτιο. Δεν ακούγεται έξω. Атлант, расправивший плечи. У меня... God put it! Άρα δεν είναι σε πολύ μέλλον. Steve Jobs. Steve Jobs. Да-да-да-да-да, он тоже. Конечно. Конечно. Ну да ладно, деньги правят миром, но бартер меня тоже устроит. Хочешь поторговать? А, ориста. Кане чат, дэ хрэзомс. Я кое-кого ищу. Возможно, тебе знакомо это имя? Татьяна. Татьяна Амалиева. Хамата. На электростанции. Она пропала 30 лет назад. О, прости, 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 друг. Женщин я давненько не видел. Слишком занят. Занят? Чем? Созданием целого мира новых возможностей. Я как Гордон Гекко. Только умнее. И как Джек Ма, только усерднее. Ты ахнуть не успеешь, как я построю свою коммерческую империю на руинах. Όταν φύγανε από το Τσέρνομπιλ, αφήσαν καμιά κατοστή ανθρώπους που γυρίζουν έτσι εκεί πέρα. Ακόμα είναι πως είναι η Βόρεια Κορέα που δεν ξέρουν. Έλα, Λίβ, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι από αυτόν τώρα. Το τσάτ το κάνουμε. Удачи с твоей империей, Атлант. Ха, спасибо. Но удача мне ни к чему. Ε, θα τον ξαναβρούμε. Ο Παγαπώντης. Απ' τύχη εκεί. Κάτι μεγάλο. Είναι κάτι μεγάλο. Έφυγε. Όχι. Α, ναι. Απλά δεν φαίνεται καλά. Γενικά δεν βλέπω καλά. Έχω πρόβλημα με τα σκοτάδια σε όλα αυτά τα... Μηχανή. Πάρτιν. Φορτώνεσαι τη μηχανή και την παίρνεις στον νόμο. Όχι, τη σπάει, μωρέ. Και είναι κατά τα άλλα τώρα αυτός ο Μπάρμπας, ο οποίος... Γαμώ τα lockpick που δεν έχω. Έχω. Μπορώ να φτιάξω lockpick. Μπορεί να μπορείς αργότερα. Building tools. Όχι. Laser cutting machine. Sleeping place τι λέει εκεί. Τι έχει, Armsmith. Πόσα πράγματα μπορεί να φτιάξει. Πολλά. Οπότε καταλαβαίνεις είναι όπως το θες και τα lockpicks. Χωρίς lockpicks όπως το φολάτι. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να κάνεις και decoration. Θες να φτιάξουμε ένα πίνακα. Χριστέ μου. Fallout είναι. Δεν είναι τίποτα. Είναι. Είναι πολύ διαφορετικό από όλα. Είναι, αυτό σου λέω, είναι ένα mix grill ρε παιδί μου. Είναι σαν όλα. Πάμε και στο 48. Πάμε δίπλα. Escape κλασικά. Τι έγινε, παιδιά? Черт, я не могу пристрелить собаку. Ведь не могу, и все тут. Слушай, я понимаю, что это нелегко, но эти животные по-любому умрут. А до этого успеют везде... А, или сам автос пускотонит, а скиля, фимасу, что... Чернобыль. Сыра, да. Это же просто полная жопа. Είπαμε να βάλω την Ελένη να τη δει. Να δούμε παρέα. Και μετά έχει ταινία στο Netflix. Θέλω να τη δω. Είναι άσχετη με τη σειρά. Ναι, το ξέρω. Αλλά αυτό είναι ένα mix grill ανάμεσα στην ταινία και σειρά. Ρε, έδειχνε σκηνέ και ήταν ακριβώ με τα καπλάκια του γαλατά όπω ήταν στο τέτοιο. Τι παίχτηκε εδώ τώρα, είδαμε κάποια. New level. Εκεί βλέπω χορτάρια. Είδαμε κάποιο τέτοιο τώρα. Memory φαντάζομαι.
Πιανού δικιά του. Όχι, του δάσους. Σου μιλάει αυτή τη στιγμή, δεν κατάλαβες. Ξέρω εγώ. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται, και αλλά. Και έχει άλλο, και άλλο ερωτηματικό κοντά. Πού το. Οπ. Να το. Στη 49 μέτρα πίσω. Κοίτα, αυτό μου αρέσει να το κάνω. Και στο τέλος γυρνάω και από το level 1 μπορώ να φτιάξω την υπερβάση των ονείρων γιατί ξέρω να λουτάρω. Εδώ είμαστε. Εδώ. Πού πήγε. Για κάνε το σκανάρι. Εδώ θυσιάζουν, τι κάνω. Σκανάρι και κάτι θάσιο. 7 μέτρα λέει. 6 μέτρα. Άντως. Εδώ. Α, ορίστε, Locksmith. Locksmith. Такой высокий, горбленный мужчина с длинными темными волосами. Джерма. Может, ты его видел? Умы как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата. Афанасиус! Брат! Он недавно ищет... Потом врома тебе в том, когда лавенец, это всегда надо потом спорно мазе, или что ты им? А что вы вообще тут делаете? Зона? Опасное место. Ну, так что тут лево, что это dangerous place, но и не кафто сюда. Наши секреты я раскрывать не буду, но, скажем так, в Припяти есть много бесхозных ценностей. Правда? Например? У тебя хорошая аура. Ты сам что знаешь. Аура хорошая. Ну ладно. Я тоже кое-кого ищу. Может, и брата твоего найду. Благодарю. Дашь ему. Пусть удача улыбнется тебе и поможет в поисках. Знаешь, подожди, мой някто. Я же стигер, бору мы на пару, мы пока. А у тебя что-нибудь, хочешь? Интересно? А я уж думал, ты не спросишь. Ορίστε. Ρίμανο, σοβαρά τώρα. Μας κλέβει. Ένα lockpick για δύο μερίδες φαΐ. Ναι. Αυτό είναι. Αλλά όχι. Το θέλουμε. Το πάρουμε. Μπορεί να έχει τίποτα καλό. Ναι, έχει αλλά container. Αυτά τα lockpicks πάνε μετά όμως. Είναι one use only. Τέλος πάντων, δεν έχει και ceramical plate. Όχι. Όχι, άστο. Εσύ το βέβαια του δίλεγε. Εντάξει, θα δούμε αυτό. Ναι. Πάτα enter. Και φύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να μάθω ρωσικά τώρα. Ιντασμή βοντέτα. Πάει το φαΐ που βρήκαμε σε ένα αυτοκίνητο για να πάρουμε. Πάμε εκεί πάνω τώρα πάλι να ανοίξουμε. Ναι, που ήταν στο τρένο. Α, ναι, στο τρένο, μπράβο. Σε αυτό το τρένο ήταν όμως τώρα. Για πήγαινε. Σε ένα χαρτάκι. Μπες από εκεί στην άκρη πρέπει να είναι. Ναι, αλλά το θέμα να το δούμε κιόλας. Αυτό είναι το κακό, δεν μπορείς το. Μπες μέσα, ρε, και φτάσε δίπλα και θα το δούμε. Ευθεία. Σε ένα τρενάκι, φτάσ... Α, εδώ είμαστε. Άμα το κρα... Α, καλά σπάνε. Ναι, προφανώς και σπάνε. Α, δεν με έχει τίποτα. Όπλο. Εντάξει, ήταν καλό. Τέλος πάντων, ναι. Τι είναι αυτό. Ψωμί. Φωμή. Δεν το λες και. Ναι. Ψωμί, παιδί, εντάξει, δώσαμε. Εντάξει, δώσαμε δύο, ότι... πήραμε ένα και ένα όπλο. Πήρα δύο, βλέπεις μπαμπίνο ή μόνο εγώ βλέπω. Φερ, όχι. Δεν βλέπεις μπαμπίνο, το πήρα δύο. Και εκεί μέσα κάτι είχε. Α, εκεί είχε κάτι. Fair trade ήταν. Πάμε φαΐ... να ανοίξουμε και αυτό, έλα. Δώσαμε ένα φαΐ ουσιαστικά. Εντάξει, δεν πειράζει, ήταν fair trade, καλό ήταν. Και έχουμε άλλο ένα lockpick, νομίζω. Πλησιάζει πολύ κοντά αυτό το πράσινο. Να το. Για να δούμε εδώ μέσα τι έχει τώρα. Και λέει δεν έχει τίποτα, ναι. Πάτω. Ω, oh, πήρε 1,8. Τι είναι αυτά τα φαγιά είναι αυτά. Ναι, εντάξει. Α. Κι άλλο. Κου, εντάξει, ήταν πάμε... πολύ καλό. Εντάξει, ήταν καλό το trade τελικά. Πάμε να πάρουμε κι άλλα. Θα χρειαστούμε lockpick. Ναι, αλλά θα χρειαστείς και φαΐ. Κάτσε να δούμε στην αρχή. Πάμε στο λόγο το 8. Πήγαινε σε αυτό και νομίζω τελειώσαμε τα ρευματικά. Πρέπει να είναι το τελευταίο. Και λέει καθώς προχωράμε να ανοίγουν κι άλλα. Δεν νομίζω. Το chat βαρέθηκε, έφυγε ο κόσμος. Για κάτσε να δω πώς είμαστε. Έχουμε 4 άτομα. 1, 2, 3, 4. Τα λάδι μου πότε. Οκ. Oh, fuck. Το βλέπεις τώρα, ε.
Ποιο? Εκεί, είναι στρατόπεδο. Να, ναι. Μήπως δεν πρέπει να πάμε. Αυτό το σχέδιο. Έλα, έχουμε τόσο όπλα, ρε, τους έχουμε. Είναι δύο. Τρεις είναι. Έχει upgrades. Οπ! Ε, ναι, εντάξει. Maximum save, λέει. Καλύψω. Αυτός έσκυψε για να το φάει το headshot. Καλά. Σας κλέβω. Δεν με χαλάει. Όλοι κουβαλάνε η βενζινούλα πάνω τους. Τι προσπάθησες να κάνεις? Αυτό, ωραία. Α, ναι. Να έχεις, κοίτα, το Assassin's Creed είναι πιο βόλικο. Αλλά, απ' την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι με κουράζει, ότι έχουν λίγο loot. Από ό,τι κατάλαβες τα όπλα τους, τα διαλύεις. Ναι. Δεν με χαλάει που έχει μικρό loot, γιατί σε κουράζει το παραπάνω. Αυτή ήταν απ' έξω και απειλούσαν αυτά μέσα. Ναι, ναι, το κατάλαβες. Ωχ, Λάρκερς. Θα μου δώσεις τίποτα! Αρκίτια. Τι αυτό ήτανε? Μήπως μπορείς να μπεις μέσα όμως. Κάποια στιγμή φαντάζομαι κάτι θα γίνει. Νομίζω ότι τελειώσαμε εδώ τα αριθματικά. Βλέπεις τα όπλα τους τα διαλύει. Δεν τα κρατάει. Ναι, πειράζει. Βιομετρικά δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Θες να πάμε λίγο από εδώ. Α! Όχι, τείχος είναι. Νομίζω για πάντα. Νομίζω τελειώσαν τα αριθματικά, Κώστα. Τα είδαμε όλα. Όχι, ναι. Ναι, αυτοί είναι οι δύο, είναι οι άνθρωποι. Εκεί έχει ένα χορταράκι. Δεν μου δώσαν τίποτα, ρε, τους έσωσα. Αλήτες. Θα μπούμε και εδώ, φαντάζομαι. Εντάξει, το μόνο εκνευριστικό είναι πρέπει να σημαδεύεις με το. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Συνήθεια είναι. Δηλαδή, αν πάρω καλύτερα όπλα, το σκοτώνω πιο εύκολα. Καλή φάση. Άμα είναι στο easy. Να σου πω. Έχει δυσκολία. Οχ, κι άλλοι. Πάτα τον χάρτη να δούμε, ρε, έχει άλλα ερωτηματικά. Δεν τα δείχνει στο χάρτη. Πώς δεν τα δείχνει, δεν τα δείχνει πριν. Μπορεί να ορίσει, αυτού του δείχνει όλου εκεί. Και δείχνει και τι πρέπει να κάνει για να τα ανοίξει. Δεν έχει τίποτα. Εδώ είναι αυτά που βρίσκει. Ναι. Όταν είσαι, θα πάμε και σε αυτά τώρα, ναι. Άντε, καλά. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραία καραμπίνα. Ναι. Έχει και. Σχεδιάκι πάνω. Έχει και upgrades, βάζει τα πάντα όλα. Μπορεί να είναι φιλικός, δεν είναι φιλικός. Το άρθρο γεμίσεις. Ωραία. Τους σκότσες για τους δυο. Ναι, τι. Ώρα να πάρεις το καταπλασματάκι, ναι. Είναι αληφή για τα τέτοια, για το σύγκαμα. Έτσι. Νομίζω πρέπει να πιεις και το άλλο για τη ραδιενέργεια, γιατί έχεις φάει ραδιενέργεια. Το βλέπεις αυτό που είναι κόκκινο και δεν φέρει. Ναι. Ποιο είναι το άλλο? Το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί. Anti-radiation, ναι, για πάρτο. Όχι κι άλλο εδώ. Έφυγε η ραδιενέργεια. Ναι. Θυμάσαι τα Radaway. Ναι, ναι. Radex και, με Dex και Radaway. Έτσι φεύγει η ραδιενέργεια. Φτιάχνεις ένα κατάπλωσμα που φυτάκι, είσαι έτοιμος. Ευστικότατο. Έλα, δώσε μου το. Να σου πω, η αλήθεια έχει αρχίσει να με ψήνει λίγο. Φαίνεται ότι έχει πολλά πράγματα. Έχει πράγματα, η αλήθεια είναι θα ήθελα να το παίξω. Απλά θα το παίξουμε πρωινά, δεν είναι για βράδυ γι' αυτό. Ενώ σε τέτοια φάση. Άμα ψήνεσαι να άρχισε παρέα. Ω! Τι βρήκες? Anti-radiation medicine, κανονικό επιτέλους. Lockpick. Όχι, κλειστή.
Κοίτα να σου πω, αν μπορούσε συνέχεια να σκανάρεις το χώρο θα χάνε το νόημα, ήταν συνέχεια σαν το Assassin's Creed ναι, που... ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, έχει ένα point. Απλά, το point θα ήταν ότι μπορείς να τα βλέπεις κιόλας, εντάξει. Δηλαδή το σκάν θα πρέπει να χρησιμεύει μόνο για να σου δείχνει που είναι. Δηλαδή άμα πας κοντά να το βρεις. Νομίζω δεν έχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα βρήκαμε όλα. Να χρησιμοποιείς το Portal Gun. Portal Generator. Ας διαλύσουμε το χώρο χρόνο για να πάμε στη βάση. Δεν μπορώ να πάμε τα πόδια, δεν ξέρω. Έχεις αυτό το όπλο, έτσι, μπορείς να πας παντού. Και λες, θα το κάνω για να πάω σπίτι. Χριστέ μου. Και σε πάει σε άλλο δάσος. Όχι ρε, αφού έλεγε ότι σε πάει στο δάσος. Και λέει, Όλιβερ, εγώ δεν βρήκα τίποτα. Και ο Όλιβερ θα είναι σκελετός τώρα, ξέρω, γιατί έχουν περάσει 100 χρόνια. Εντάξει. Ας πούμε. Ξέρω εγώ να το περιμένω. Όχι, να τους. Похоже, мы так атафри Кёльвер, дилади. Гирисе. И выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Всё ещё хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Ωραίες φωνές. Η φωνή του πρωταγωνιστή μου αρέσει. Είναι ωραίο το τέτοιο. Το voice-over. Είναι και προφέσιο. Νομίζω ότι έκανα πολύ καλή επιλογή από το διάλεξη τα ρωσικά. Ναι, προφανώς. Αρτιόμκα, πού είσαι, Αρτιόμκα. Και πει, θα ήταν ωραίο easter egg να ακούσει για τον Αρτιόμκα και για το μετρό. Ναι, είναι άσχετο. Το ξέρω, θα ήταν αμάτο. Εντάξει, δεν είναι στο ίδιο σύμπαν. Τι να βρει κανένα μετρό 2033 που θα είναι πεταμένο. Ουλίκη, πλάνε, σведения, ресурсы. Нам нужно всё, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ладно. Что у тебя? Катафорис. Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Миланы, пойдём с этим играешь. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня арендовать... Тонкя сама! И на Airbnb! ...командующий на этой базе. А значит... Несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы поставлено на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, no. никто не захочет. Может даже разбегаться. Когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией группы. Супа, θα αρχίζουν να αυτοκτονούν. Το βάλα στο easy, τη διαχείριση, γιατί σε αφήνει να διαλέξεις. Δεν είμαστε για πολλά πολλά. Αρχίζουν να σκοτάνεται και μεταξύ τους. Και να τρώνε ένας τον άλλο. Και πας βρίσκεις ξανά να τρώει να ροκανίζει τον άλλον. Βρήκα κάτι, δύο-τρεις στον δρόμο. Σου είπα να έρθουν συνέντευξη πριν έναν αύριο. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать, что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно отнестись к делу серьезно. Именно так. И не забывай. I'm here for you. Το πληρώνουμε κιόλας αυτόν. Με τι τον πληρώνουμε? Με credit, ξέρω εγώ. Το ότι νίκιασε ολόκληρη βάση και λέει έχω ένα ρίπο εκεί. Πάρε τώρα, αδερφιά. Every day, all companion. Ορίστε, σου λέει τι έκανε. Success, health, stable. Ορίστε, πήρε κι αυτός. Εγώ μάζεψα τα πάντα όλα και αυτός τι μάζεψε. 4 κουτιά σφαίρες. Α, food distribution. Same, ration, as a girl. Πάτα, food, same ration as a girl. Μήπως πρέπει να πατήσεις το φαγητάκι εκεί για πάτα. Ή πάνω. Όχι το μισό, το, μην του δίνεις ψίχουλα, δώσ' του... Το έφτατο δώσ' το ολόκληρο. Α. Oh. Έτσι πρέπει να πατήσεις ακριβώς τι θα φάει ο καθένας. Στο μισό θα πέσει η ψυχολογία σου.
το normal βάλε. Σου λέει και τι παθαίνει. Σου λέει, δεν υπάρχουν κρεβάτια, θα κοιμηθούν στο τέτοιο. Θα πρέπει να φτιάξουμε κρεβάτια, οκ. Okay. Πάτα όμως, πάτα να του δώσεις και αυτού μου φαΐ, ρε. Του δώσες, πάτησα. Okay. Ρε, θέλω να χτίσω κρεβάτια. Τώρα. Πάμε κάτω. Ναι. Πάτα το... κάποιο κουμπί πατάς για να χτίσεις, νομίζω. Как военный, я привык спать в суровых условиях. Ну разве это обязательно? Άμα μ' αφήσεις, αυτό πάω να φτιάξω, bro. Τα enter, ρε. Provide me more beds. Больше кроватей. Сделаем. Кроватя? Здоровый сон. Εκεί θα το φτιάξω. Κάπως φτιάχνεις, μωρέ. Όπα, έχεις και το δωμάτιό σου. Κάπως φτιάχνεις, πατάς ένα κουμπί και φτιάχνεις το B. Πότε θα φτιάξω εδώ. Το B, δεν θυμάμαι, για πάντα B. Το B είναι, ναι, να το φτιάξω εδώ. Buildables, τι έχουμε, περίμενε. Buildables. Companions Comfort, τι είναι αυτό. Decorative Base Upgrades. Κάπως τα έχεις ανοίξει πριν. Όχι, αυτά είναι decorative, ρε. Base upgrades, εδώ πρέπει. Αυτό, enter, F λέει, F. Sleeping place, ορίστε, F. Θες το συγκεκριμένο κρεβατάκι να τους φτιάξουμε τα παιδιά. Μπορώ να κοιμούνται, πω, είναι τόσο fallout. Μπορώ να το στρίψω κιόλας, δεν μπορώ. Ναι, μπορείς. Μόνο εγώ μας στρίψω μπορώ, να το βάλω από εδώ κάτω. Με μανιτάρια το φτιάξεις το κρεβάτι και με... Α, μπορείς να διαλέξεις και άλλα κρεβάτια, βλέπεις, δηλαδή, έχει... Σου δίνει πλάση σε κάτι, κάτσε, έχεις στατιστικά τα κρεβάτια. Ναι, ναι, στατιστικά. Καλύτερα φτιάξει όχι. Τα παλιά χρόνια κοιμόταν σάχυρα. Αυτά δεν μπορείς, φτιάξει αυτό όμως. Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε που είναι καλύτερο. Πάτε το βάλουμε. Θα πάω από εδώ από κάτω. Θα το βάλω και φωτάκια χριστουγεννιάτικα αν θέλει. Δεν μπαίνει τόσο. Τώρα δεν βλέπω το Χριστό μου κι εγώ. Έτσι όσο μπορείς να το σηκώσεις μετά, δηλαδή φτιάξεις μετά, ναι. Τελείωνε. Αντώνη μη βιάζεις. Θα μας... Εδώ είμαστε. Φτιάξω όλα ένα. Νομίζω δύο χρειάζεται, πόσο είμαστε. Πάμε βρούμε κανένα μπάρμπα. Πάμε στο δωμάτιό μου και εγώ θέλω κρεβάτι. Μπορείς να το βάλεις στο δωμάτιό σου, λες. Εγώ θα φτιάξω king size bed. Α, εγώ έχω γαμάτο κρεβάτι. Εσύ έχεις κρεβάτι, ναι, ρε. Γαμάτο! Τι είναι αυτό? Рядно. Делаю всей моей жизни. Τι έχει φτιάξει? Пока что прототип, но она может воссоздать любое событие из прошлого. Ааа. Если ввести правильные данные. Хорошо, что я не дал британцам уничтожить ее. Гамато. Она поможет мне найти Даню. Как в мифе. Одиссея. Тайне Ариадры ведет меня к истине. О митос. Я надеюсь. О митос цариадмис. Εσύ έχεις... Οπότε για τους άλλους φτιάχνεις κρεβάτι ουσιαστικά, ναι. Η Τατιάνα να παίζει βιολί. Του τι έχεις προτζέκτορα. Παιδιά, εσείς κοιμηθείτε στα χόρτα. Άντε, κλείσ' το φτάνει, πόσο θα τιάνω. Να μην τα δούμε όλα. Θα έχει και άλλα. Ξέρω. Πολύ τα τιάνω. Λέει τώρα, είναι ο ένας, λέει... Θέλω να φτιάξω ένα παιχνίδι, θα φτιάξω όλο πάνω σου. Κάτσε, σε τραβάω. Μα πόσο πια, αγάπη. Ε, Τατιάνα. Και λέει η Τατιάνα πήρε 5 εκατομμύρια, όλο το παιχνίδι για να το φτιάξουν πήρε 2.000. Έχει και σερβερ. Ε, ναι, πώς. Εντάξει, Τατιάνα, θα σε δω την επόμενη.
Α, μπορείς να κοιμηθείς κιόλας. Να δούμε, μπορούμε να φτιάξουμε τίποτα άλλο. Ω, τα σχέδια της Αριάδνης. Οκ. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Βαλιτσούλα, τα ρούχα μου. Να βάλω πιτζαμές. Τίποτα άλλο. Οπ. Α, έχει κι αυτό, inspect. Ποιος είναι αυτός, ο θείος. General Kozlov. Where Tanya is? Tanya! Μου θυμίζει τόσο πολύ τέτοια. Το στοιχείο αυτό που βρίσκεις. Αυτά που βρίσκεις είναι, ναι, 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 αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε, εντάξει, αυτό μου αρέσει. Που πάει κατευθείαν εκεί. Άρα, έχει νόημα να τα μαζεύεις αυτά, δεν είναι, ναι, τα άκυρα χαζά. Ναι, αυτό έχει πάρα πολύ. Έχει βάθος, δηλαδή, δρόμο, νομίζω, ναι, ότι αυτό είναι που σε τραβάει. Έχεις πολύ τέτοιο, φτιάξε και κανένα φαγά, φτιάξε τίποτα άλλο. Τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε. Έχουμε buildables, ε. Τι άλλο μπορείς να φτιάξεις. Building tools, έχουμε work table. Work table έχουμε ήδη. Laser cutting machine. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε electronic parts. Αυτό είναι κλειδωμένο. Πάμε πίσω, οκ, okay, σε αυτό δεν πάμε. Εδώ, κρεβάτια. Για πάτα. Τα κρεβάτια φτιάξαμε, εντάξει. Τα είδαμε, εντάξει. Ναι, πρέπει, άμα έρθει άλλος θα του φτιάξει κρεβάτια. Α, όταν έρθει η ώρα, εντάξει. Οπότε πάμε εδώ, τι λέει. Power supply. Να μην έχουμε ένα ρεύμα. Ορίστε. Τώρα πρέπει να συνδέω και καλώδια σε αυτά. Γίνει τριούλα. Ναι, ρε, πρέπει να το βάλεις. Στο Fallout τι ήθελα. Πού να τη βάλω όμως. Βάλω κάπου εδώ. Θα πιάνει το από. Καλά, αν πεις έχει σημασία πάρα πολύ. Βάλτε κάτω από το φως. Στρέψε. Α, είδες, μπορείς να τη γυρίσεις. Έτσι θα τη βάλω. Και λέει φωτίζει το σύμπαν όλο. Πήρε μπροστά. Τα άλλα δεν μπορείς να τα φτιάξεις, πήγαινε πίσω. Α, τα άλλα δεν μπορείς να τα φτιάξεις, ωραία. Ωραία, πάμε να δούμε τότε. Πού, την επόμενη αποστολή. Περίμενε, πρέπει να έχει και αυτά. Αυτά τώρα είναι διακοσμητικά, ρε. Ξεκινήσεις να φτιάξεις διακοσμητικά. Crafting tools, ρε. Weapons, α, with. Βάλ το εδώ δίπλα να φτιάχνω πλάκια. Ναι, δεν μπορούμε. Ωχ, αυτό τι είναι. Τι είναι αυτό. Electrical lathe. Λέει simple cylindrical objects, barrel sleeves which are basis for creating firearms. Α, οκ. Καλά, το θέμα είναι, έχει όλες αυτές τις γνώσεις αυτός για να τα φτιάχνει όλα αυτά. Ή θα πρέπει να... Δούλευε, ξέρω εγώ. Ήταν YouTuber. Φτιάξτε και αυτό, ξέρω εγώ, να δούμε τι κάνει. Το άλλο τι είναι. Revolver Calibration Tools. Οκ. Okay. Δεν με χαλάει. Γαμάτο. Το βάλω και αυτό εδώ. Συνήθως όλα τα workbench τα βάζω το ένα δίπλα στο άλλο. Ε, ναι, να το μπήκε. Έχουμε κι άλλο. Τι άλλο έχει αυτός. Έχει πραγμάτια. Ναι, shotgun, shot, bla bla bla. Και σου λέει διαστημικά alien weapons. Πάρτα. Ναι, laser στο τέλος αυτό. Δηλαδή τι είμαστε. Armor smith. Για να φτιάχνεις armor. Έλα μαλά, γιατί έχει το παιδί. Τι φτιάχνει αυτό. Κατεβάζει όμως λέει το comfort στην τέτοια. Primitive armor, camouflage armor, metal plate. Φτιάχνεις armor από αυτό, ναι, οκ. Okay. Locksmith που θα κάνουμε. Έχει και φούρνο. Αλλά locksmith δεν μπορεί να βγάλει τα lockpicks. Matter negator λέει. Force field. Containers για να βάζεις πράγματα. Θέλουμε. Ξέρω εγώ, βάλε ένα μπαουλάκι εδώ. Θες να το κάνω λίγο γιατί πιο όμορφο. Γιατί χαλάει το comfort στη βάση. Α, όχι, είναι χαλασμένο έτσι κι αλλιώς. Μια ντουλαπίτσα. Πρέπει να φτιάξεις άλλο πράγμα για να φτιάξεις την ντουλαπίτσα. Α, κυπουρική. Γιατί κάποιος θα πάει για κυπουρός. Τι είναι αυτό. Μπορεί να, μπορείς να βγάζει φαΐ. Herb garden, ορίστε. Το βάλω εδώ. Σου βγάζει herbs, ναι, ναι, βάλ το, βάλ το. Αυτά τα χρειάζεσαι. Για πήγαινε και παρακάτω. Πατάτες. Mushroom garden για τα μανιτάρια. Μια χαρά, βάλ το και αυτό. Μανιτάρια δεν τρώνε στο μετρό. Εντάξει, δεν έχεις άλλα μανιτάρια. Τώρα αυτό κάθε μέρα λέει σου βάζει πράγματα έξτρα. Φτιάξω όλα ένα χέρι. Από το να τα τρώω έτσι και να τα ξοδεύω σε τέτοιο, θα έχουμε. Ναι, ας φτιάξω. Για το καλό της βάσης.
Βάλ' το δίπλα. Ωραία. Έχουμε κι άλλα. Όχι ακόμα. Έχει κι άλλο. Ω. Έχει πράγματα, όχι μαλακίες. Αυτά είναι τα τέτοια. Να βάλω κανένα φως. Τηλεόραση. Τηλεκτρόνια. Μια 4K. Θα τους βάλω φως στα κρεβάτια, μωρέ. Μείον comfort. Α, αφαιρεί το stress από τη βάση ή όχι? Όχι, αυτό τίποτα ρε. Το comfort είναι μείον 36 γιατί δεν έχεις πράγματα ακόμα φτιαγμένα. Αυτό εννοεί λογικά. Και βλέπεις όλα αυτά που έφτιαξες, ορίστε, αυτό θα δώσει συν 40. Τι είναι αυτό? Μια λάμπα. Το βάλω δίπλα από το κρεβάτι. Βάλτε. Βάλαμε προβολέα. Α, έχει και λεντάκια. Έλα ρε μιλάκα, τώρα πλάκα μου κάνεις. Αυτό δεν μπορείς να το φτιάξεις. Μπορώ. Ορίστε. Και το βάζω λέει και φέκει στον τοίχο, φαντάζεσαι? Κάνω μέχο, δεν θα πω ψέματα. Βλέπεις αυτό τρώει power, αλλά επειδή φτιάξαμε τη γεννήτρια είχαμε συν 200 power. Άμα δεν είχαμε τη γεννήτρια δεν μπορούσα να το φτιάξει αυτό. Ω παιδιά, δεν θα είσαστε στο σκοτάδι πια. Θέλει μανιτάρι για να φτιάξει αυτό. Ποιος ξέρει. Ό,τι τι. Ό,τι βλέπεις. Μάλιστα, μάλιστα. Τέλετε μια τηλεόραση. Τι έχει εδώ πέρα? Τηλεόρασούλα, αλλά. Θέλει μουσικούλα. Ναι, δεν μπορείς να φτιάξει τίποτα. Κατάλαβες, τώρα είμαστε σε φάση. Πρέπει να, είμαστε, να γίνουμε τεράστιε loot horse, αλλά δεν παίζει αλλιώς. Πήγαινε πίσω. Μια καρέκλα να κάθονται τα παιδιά. Α, και αυτό δίνει τέτοιο, ναι. Comfort. Πότε το βάλω, του βάλω εδώ μέσα στο κρεβάτι. Έτοιμο σπίτι. Θα έρθει ο άλλο και θα βρει τη βάση έτοιμη. Ορίστε. Μπροστά από το φως, του βάλω και ένα βιβλίο. Έλα, μη σου πει τώρα mechanical parts έτσι καρέκλε. Θε ένα τείχο, να του κάνω χωρίσματα. Όχι, ακόμα δεν έχουμε κόσμο. Άστο. Τι, ο τείχο θέλει και mechanical parts και electronic parts. Και λέει, παιδιά, καλά τα κρεβάτια, αλλά εμείς έχουμε και ιδιωτικό χώρο. Δεν μπορούμε. Ωραία. Εντάξει, δεν το λες χάλια. Για να δούμε εδώ τώρα να μαγειρέψουμε. Πήγαινε στα... Α, εδώ μπορείς να φτιάξει ένα, γιατί το φάγαμε το άλλο. Το anti-radiation. Εδώ δεν έχουμε μανιτάρια, θα το πάρουμε άλλη μέρα. Εντάξει. Για πήγαινε και στα revolver και στα λιπάκι που έφτιαξες. Εδώ, τι έγινε αυτό, γιατί το φτιάξαμε? Αυτό το φτιάχνουμε για να μπορούμε να φτιάχνουμε όλα τα άλλα. Απλά υπάρχει. Εδώ, crafting station. Α, οχ. Μαλακία. Α, εδώ φτιάχνεις όπλα. Okay. Και εδώ τα καλυμπράρεις. Upgrade station. Τι θες? Γεμιστήρα. Καλός είναι ο γεμιστήρας. Αυτό θέλουμε. Όχι, αυτόν τον έχουμε ήδη μόνο. Για μου τη σπάει που. Τι είναι αυτό? Καλύτερο σκανδάλι. Πήγαινε στην επόμενη. Αυτό ρε, το ρε, έχω. Στην επόμενη πήγαινε. Πάτα. Πήγαινε πάνω στη σκανδάλι. Πήγα. Και μετά έχει επόμενα. Βλέπεις, πατάει. Μπαίνει σε άλλα πράγματα. Χριστέ αλλά, μου, και γίνεται μπαζούκα στο τέλος. Ναι, θηρίο. Από ένα απλό revolver. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα. Καλά, άμεσα εδώ. Εντάξει, κατάλαβα, οκ. Τώρα έχεις λέ... δύο πιστόλια. Θα το δώσουμε στον άλλο. Θα βγάλεις και το άλλο πιστόλι. Α, μπορείς να το δώσεις στον άλλο, λες. Φαντάζομαι. Ναι, σωστά. Igor! Ολιβιέρο. Здорово. Теперь все смогут отдохнуть и отправиться. Έχει ψωμί όμως, όχι μαλακίες. Take the zone. Train! Τι θέλει? Show equipment. Ναι, μπορείς να το δώσεις. Поменяемся, Оливер. Конечно. Как скажешь. Δώσ' του το πιστολάκι. Αυτό το έχεις equipped. Δώσ' του αυτό. Αυτό δεν έχεις. Πά, εκεί που λέει current weapon ρε, βάλ' το στο όπλο. Εκεί. Δεν δώσεις και τίποτα άλλο, θέλει και το shotgun. Νομίζω μόνο ένα όπλο μπορεί να πάρει. Άρμορ έχουμε να το δώσουμε? Όχι, εδώ άρμορ δεν έχουμε. Ούτε εγώ δεν έχω. Άσχημα τα πράγματα. Ωραία. Εντάξει, τουλάχιστον okay. Θα μπορεί πιο εύκολα να. Να αμυνθεί. Να αμυνθεί. Γι' αυτό φτιάχνεις και νέα όπλα. Οκ. Σφαίρες. Σφαίρες θα βρει λογικά μόνο του. Δεν του δίνεις και σφαίρες. Όλιβερ, είσαι καλός. Δεν σ' άρεσε, θες. Τρέιν. Τι γι' αυτό, για πάτο. Να δούμε τι κάνει. Слушай,
Может, поучишь меня своим военным хитростям? Military tricks? Вряд ли. Никаких хитростей нет, но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь. А, είναι το level, ρε. Πήραμε ένα level, δεν θυμάσαι. Отлично. Тогда начнем. Αυτό είναι το training. Και άλλοι σε μαθαίνουν άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν κάνεις κάτι. Είναι σαν το εγώ που πρέπει να πας στον εκπαιδευτή για να του δω. Όχι, κι όμως θα κάνεις πράγματα. Πυροβολάς τέτοια. Δεν βλέπω ρε, είναι σκοτεινά, φως. Но колени расслабь. Взгляд на мушке. Каждый патрон на счету. Готов? Огонь! Огонь. Это пустасу или? Стой прямо. Ноги на ширине плеч. Слегка согни колени. Так, насчет стрельбы. Идеально. Паре готов, бро. Надо же, профессор. Мы из тебя еще профессор. Вырастим партизана. Παρτιζάν! Ωραία. Αυτό ήταν. Ε, ναι, αφού ήταν το ένα σκύλο, ορίστε. Έμαθες και πέρα. Precision, γαμάτο. Άρα πρέπει να κάνεις και πράγματα κιόλας. Οκ, λίγο. Εντάξει, οκ. Ωραία, άρα τώρα πάμε στις αποστολές πάλι. Ναι. Ή πρέπει να κοιμηθείς. Για πάτα εδώ. Τι είναι αυτό, my team. Ο Κάιμε, αυτός ήταν ο Αντών. Ναι, ναι. Κάμε το παιδί. Α, έχει και φωτογραφίες. Δεν θυμίζει τον Νίκο. Ναι, όντως. Τι λέει, ο Ολιβιέρ, α, είναι αυτός. Δεν θα μου πεις, πρέπει να τον καταλάβεις. Someone needs to watch our backs. A sniper. A good hacker could have dealt. Ωραία, πρέπει να βρούμε ένα hacker. I need someone skilled, but I need is a spy. Ωh, όλα καλά. Θα κάνουμε haste. Α, μπορείς να. Ναι, ρε, είναι για να μπει στο power plant. Εδώ είπε και η professor, είναι. Ναι, σωστό. Δεν μπορείς να πας σε quest. Πρέπει να κοιμηθείς, ίσως. Βλέπεις, δεν μπορείς. Το επειδή είναι βράδυ, ναι, πρέπει να πας να κοιμηθείς. Πάμε να κοιμηθούμε. Ευχαριστώ. Πολύ σίγουρος, πάω να κοιμηθώ. Να το δω, στο. Το ότι πρέπει να ξεκουράζεσαι με ξεπερνάει. Δεν είναι αντιγιόλο. Ναι, ρε, τελειώνει τη μέρα. Yes, please! Το πρωί πα σε αποστολέ, το απόγευμα φτιάχνει τη βάση. Και μετά ξεκουράζεσαι. Μετά ξεκουράζεσαι. Καλό, έχει ένα point. Αρχίζω σιγά σιγά να το συμπαθώ. Ναι, και εμένα αρχίζει να μου αρέσει. Δεν μου φαίνεται χώρο βέβαια το παιχνίδι. Εκτός αν είναι πολύ αργότερο. Θα έχει τα χώρο στοιχεία του. Τι έγινε. Είπαμε κάτι. Αυτό. Είπες κάτι που δεν. Για πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό, α, ωραία. Δεν πάει μύτη. Δεν είναι я не виню, Грейс, но я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний, выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным, слишком абсурдным. Okay. Okay. Αυτά τα βλέπεις λόγω της Αριάδνης. Ναι, φαντάζομαι. Και κοιμάται το βράδυ με αυτό. По своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной симуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни. Но ты сам подумай. Этот процесс требует невероятного количества энергии. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные... Келей, у Игорина логус пейнда Чернобыль сателла. ...используется графит из переработанных радиоактивных отходов. Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет... Я что так слышал, Афта? Физиковский, Игорь? Не, не, не. Нужен источник энергии, которого пока не существует. А, каталавес. Возможно, не хотели... Для натургиси Ариадни, лей, дэн ипархи. Дэн ипархи Power Source, але тора ипархи то Чернобыль Лайт. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. Или что Godzilla vs. Kong? Прямо надо вес. Γιατί κατεβαίνουν στο κέντρο της γης για να βρουν την πηγή
που θα μπουστάρει τα πάντα όλα. Okay. Για να κάνω το Mega Godzilla. Αμά, πρέπει να το δεις. Ωπ, τι παίρνουμε. Жопу, комитет. Fuck the board. Не позволю уничтожить результаты моих трудов. Εντάξει, κατάλαβες ότι αυτός είναι ο λόγος που πήγαιναν όλα. Таня. Это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось... Σιγά, αυτά που κλαίει τώρα είναι πραγματικότητα. Όχι. Κάτι άλλο θα είναι. Καταλαβαίνεις ότι είναι παγίδα. Δεν ξέρω, αλλά έχω σκοπό να κάνω ακριβώς τα ανάποδα από τη λέει η φωνή. Κάτι είναι. Η Αριάδνη είναι το προ. Κάτι παίζει, δεν είναι. Δεν παίζει να είναι αληθινό. Use the investigation board to track the results. Когда найду больше, загружу данные в Ариадну и узнаю, что на самом деле произошло с Таней. Full authority to assess when containing the crisis. Thanks. All hostages my impact must be neutralized. Και facts και τα πάντα. Мне нужны еще подсказки. Ωραία. Οκ. Είναι, καταλαβαίνω ότι θα έχει πολύ ψωμί. Ναι, ναι. Για τσέκαρε λίγο, σε έτσαρε λίγο, πόσες ώρες κρατάει. 14 ώρες λέει. Μόνο. Χωρίς τα έξτρας, ναι. Εντάξει, εμείς κάνουμε όλα τα έξτρας. Oh. Μικάιλ! You cock shatters! Α, είναι ο... αυτός που μας νοικιάζει την τέτοια. Landlord. Ναι, το πληρώσαμε κιόλας αυτό. Ναι, είναι σαν το σπίτι εδώ, μην βάψετε τα τουβάρια σε φάση. Όπως το βρήκατε, αφήστε το. Чего тебе, Миша? Миша, мы не Миша. Я помог и удалил базы данных НАР. И пока ты не начал ныть, да, я в курсе, что ты не по этим делам. Я тебе расскажу, как это вообще делается. Не, а Донбарм я фанат. Надо использовать любую возможность нагадить НАР. Ладно, я в деле. Вот это по-нашему! Отправляйся к зданию в комплексе Дуги! Я буду на связи! Окей. Пробно пам'ю стужуста миссию шпана пали. Слышал твою беседу с Михаилом. Только не говори, что ты и правда пойдешь. Михаил немного... специфик. Да он настоящий социопат. Ты ему веришь? Нет. Но это не значит, что... Нужен нам только из-за этого склада. И, честно говоря, сейчас... С другой стороны, вдруг что интересное найдешь. Даже не... Макс, и сипай по-моему, то пота. Лучше забудь о нем. Думаю... Очень не советую. Я таких людей знаю. Он ведет... Блэд, из гудков. Овсянку плютом, кокаином. Спасибо за твои мудрые советы. А давай пока что... Смешнем. Χριστέ μου, είναι ωραία, η διάλεγε... Sorry, όχι, εντάξει, τα είπαμε, γεια. What now? Σου ποιο ήταν πολύ για what now? Λοιπόν, για να πάρουμε τις αποστολές. Μ' αρέσει που βάζεις αποστολές. Αχ, α! Καλό, έξυπνο. Μπορείς να μείνεις και πίσω. Αυτό θα το κάνω συνέχεια, αλλά... Ωραία. Να το πάνω το quest. Τι είναι αυτό, γιατί είναι κόκκινο εκεί στην άκρη. Γιατί πρέπει να το κάνεις εσύ. Μάλλον, ναι. Οκ. Λοιπόν, εγώ λέω και να τον πάω... Και να τον στείλουμε για φαΐ καλύτερα. Ναι, στο κοπάτσι. Ή εκεί στο Pripyat, που είναι πιο έχει κοντά. Έχει retwin food supply drop. Κάτσε πριν με, NAR troops. Is highly probable. Για πήγαινε παρακάτω, να δούμε τι λέει.
Αυτό λέει σίγουρα. Αυτό δεν λέει ότι αλλά είναι. Θα... Καλύτερα να τον στείλουμε χωρίς να είναι. Να... Σουπάει εδώ. Να μην έχει χρόνο. An increasing in your radioactivity. Φαΐ ρε, φαΐ. Ναι ρε, φαΐ θα τον στείλω. Αλλά όχι σε αυτό, στο άλλο που δεν είναι. Αλλά ναι, ναι. Που δεν έχει, που μπορεί να μην βγει κόσμος. Καλύτερα. Chance, α, λέει chance of success. Για πήγαινε στο άλλο να δούμε. Chance of success λέει. 58% είναι όλα. Βάλτε 58%. I like those odds. Εγώ πόσο έχω, δεν έχω. Εσύ δεν έχεις, γιατί το κάνεις μόνος σου, ρε. Πόπα, θέλω ομάδα, να τους στέλνω όλους. Start mission. State your base. Εγώ θα κάθομαι πίσω. Κύριο, αυτό είναι Assassin's Creed. Δεν γίνεται πράγμα. Να κάθισε, θα κάτσουν όλοι. Ναι, το ξέρω. Ρε, εμείς είμαστε μαλάκες. Θα κάνουν τις δουλειές τους στη βάση. Start mission. Σκέφτομαι να το σταματήσω. Α, okay, εντάξει. Γιατί πρέπει να μαγειρέψω κιόλας. Εντάξει. Να το ανυψίσω να το παίξουμε. Δεν ξέρω ακόμα κατά πώς θα μπορώ να έρχομαι, αλλά το βλέπω. Εντάξει. Θα σε βάζω να ρο, το. Ωραία, τι start mission κάνεις. Σώστε εδώ, σώστε εδώ. Μην το ξεκινήσεις. Όταν ξεκινήσει, πώς το λύσει, σιγά. Α, οκ. Okay. Δεν ξέρω, θα σωθεί. Και αν δεν σωθεί, δεν είναι τίποτα. Μέχρι να φορτώσει και αυτά λογικά κάνει το βλέπεις, κάνει loading και save φαντάζομαι, οπότε δεν θα έχει θέμα. Ты правда доверяешь Михаилу? Может этот чокнутый тебя просто гипнотизировал и теперь Христе, ты καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. В определенный момент назад пути не будет. И ты окажешься на прицеле у НАР. Έλα, μια σφαίρα στο κεφάλι είναι το ρόλο. Όλα τα παιδιά από το NCR. Είναι σαν το NCR, πώς ήταν το California Republic. Αυτή τι είναι. Δεν ξέρω. Ναρ. Και πάει και πάει και πάει και πάει. Να, κάνεις. Moscow Afternoon. Ποιος είναι ο Μπάρμπας? Saving, είδες. Ναι, ναι, ναι. Α, έχουμε πράγματα. Δεν είναι ο ίδιος χάρτης. Όχι, ρε. Oh, fuck, έχουμε... Βλέπεις, τα δείχνετε ερωτηματικά, καλά θυμόμουν. Να, που είναι, η αποστολή είναι εκεί και όλα τα λένε ερωτηματικά. Έχουμε πολλά να δούμε εδώ. Αυτό θα μας πάρει ώρα. Ναι, ναι. Μη likes. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Οπότε το σώζω εδώ. Ναι, τόσο σε βασικά. Σώστε κι εσύ. Και κλείστε. Λοιπόν, παιδάκια, ας σας χαιρετήσουμε εμείς. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό μεσημέρι. Τελικά όσο προχωράει γίνεται καλό. Θέλει χρόνο το αφιερώσεις. Είναι λίγο ηλίθιο στην αρχή. Έως πάρα πολύ θα μπορούσα να πω. Είναι ένα mix grill, αυτό είναι το πρόβλημα όλα είναι αυτά. Κοίτα, εγώ συνήθως βαριέμαι να κάθομαι να κάνω όλα αυτά βάσεις και τέτοια. Εντάξει, έχει την πλάκα, μέχρι είναι... ένα σημείο. Αλλά το δεν καλό είναι ότι κάποια πράγματα είναι κλειδωμένα, οπότε τέτοιο. Απλά μετά λογικά θα πρέπει να σκέφτεσαι στρατηγικά τύπου. Θα με συμφέρει να δώσω τόσα φαγητά για να πάω σε αυτή την αποστολή και τόσες σφαίρες. Ναι, το πρόβλημα είναι αυτό με αυτό το παιχνίδι. Όταν τα κάνουν λίγο από όλα, τα χάνεις παντού. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι θα είναι καλό strategy 100%. Δεν μπορείς να πεις ότι θα είναι καλό shooting. Καλό shooting δεν είναι. Ναι. Είναι από τα χάζο shooting. Δεν έχει καθόλου καλό shooting. Και είναι, ίσως όμως όσο γίνεται αυτός καλύτερος. Είναι, γίνεται και πιο εύκολο στο χειρισμό. Τα mechanics δεν αλλάζουν. Ναι, αλλά είναι ίσως κάνεις περισσότερο damage, στοχεύεις καλύτερα. Το ότι αντέχει, γιατί δεν το έχω βάλει στο hard. Δηλαδή είναι στο medium. Αυτή τη στιγμή παίζουμε σε. Εντάξει, στο medium καλό. Στο κανονικό, στο normal. Είναι το very easy, normal και πάει πιο πάνω. Στο normal αυτή τη στιγμή. Το very easy είναι η διαχείριση τη βάση. Εντάξει, ναι, κατάλαβα. Γιατί δεν έχω σκοπό να αφιερώσω πολύ χρόνο. Μπορεί να γίνει insane η διαχείριση τη βάση. Το οποίο τσακώνονται αυτή συνέχεια, κάνουν το ένα το άλλο. Νομίζω ότι τη βάση την έχω βάλει very easy. Να σου πω, μόνο μου βαριέμαι να το παίξω. Άμα καθόμαστε σε φάση παρέα ή οτιδήποτε, έχει πιο πολύ πλάκα. Τώρα σε φάση αλλιώ δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή θέλει χρόνο το συγκεκριμένο. 14 ώρες ή 14 ώρες. Ναι, ναι. Αυτά από εμά είναι καλό. Είναι φθηνό. Εγώ θα πρότεινα αν κάποιος είναι επίσης αλφα, ακόμα έχει πολλά bug, έχει πάρα δεν πολλά. Δεν είναι release το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μέσα στο Steam, κάτσε να το δούμε δύο λεπτάκια. Λοιπόν, μέσα στο Steam, πού το Chernobyl Light. Να δούμε τι λέει. Εκτός και άμα ήταν για να γίνει τώρα release, αλλά δεν... Όχι, special promotion, έτσι μπορώ. Release είναι. Ναι, η κανονική του τιμή είναι στα 30 ευρώ.
Και το έχουν αυτή τη στιγμή στα 26 και 99. Ναι. Αν πάρεις το bundle, γιατί εγώ έχω το full bundle, έχει τα extra, ρε παιδί μου, είναι στα 31 ευρώ, μικρή διαφορά του από τα 30 κάτι. Οκ. Ναι, ναι. Okay. Έχει δύο expansion, αλλά skin είναι, δεν αξίζουν τα skin αυτά. Αν ήταν στην αλφα, δεν θα έπαιζες τόσο πολύ. Τώρα το 9 στα 10. Έχει καλές κριτικές από ό,τι βλέπεις, γενικά από όλους. Και, από το, και στο Steam έχει καλές κριτικές. Εντάξει, γενικά 75 στο Metacritic. Καλές κριτικές. Αξιοπρεπές είναι. Αλλά ξέρεις τι, είναι το τι περιμένεις από αυτό το παιχνίδι. Horror δεν είναι. Horror δεν το βλέπω να είναι. Μπορεί να είναι αργότερα. Μπορεί να γίνεται αργότερα απλά, που το βλέπουν εξελίσσεται. Απλά έχει όλο αυτό το... Να, βλέπεις mostly positive είναι και στο Steam. Ίσως η αρχή είναι λίγο αργή, δηλαδή μέχρι survival, να δεις... Survival είναι... Στα πραγματικά horror αργή, οπότε αυτό μπορεί... Δεν είναι Resident Evil που είναι η πίστα, θα σου έχουν τα ζόμπι και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Εντάξει, έχει διαχείριση έχει. Εμένα αυτό μόνο κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ από όλο το κομμάτι, από όλο το παιχνίδι που έχω δει, είναι το ότι στέλνεις άλλους αποστολές. Ναι, ναι, ναι. Και ανάλογα με τις ικανότητες που έχει ο καθένας, και τον εξοπλισμό, τα όπλα. Θυμάσαι ποια ήταν, έχει πολλά τέτοια παιχνίδια και τα turn-based πώς ήταν τα aftershock, τα aftermath, το darkest καλά, εκεί είναι σε φάση 5 δευτερόλεπτα πριν να τερματίσεις, παθαίνουν να κοπεί και 4 και πεθαίνουν. Λοιπόν, αλλά εντάξει, μέτριο θα έλεγα, όλα είναι μέτρια. Εμένα νομίζω ότι άρχισε να μου αρέσει αρκετά από εδώ και πέρα που το βλέπω, όπως το βλέπω τώρα. Δηλαδή, το πώς ξεκινήσαμε με το που φτάσαμε τώρα, έχει αλλάξει η γνώμη μου πλήρως. Είναι τεράστια διαφορά, ναι, έχει πολλή ιστορία, καλό είναι, αλλά μπορεί να γίνει βαρετό. Εντάξει, και παίζει με πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, εντάξει, το shooting δεν μου άρεσε. Θα ήθελα ένα πιο καλό shooting. Το exploration είναι καλό. Ναι, εντάξει. Δεν ναι. σε κουράζει πάρα πολύ. Δεν σε κουράζει γιατί δεν έχει άπειρο χάρτη. Ναι, αυτό. Δηλαδή θα τα δεις, βγαίνουν τα ερωτηματικά. Ναι, δηλαδή... ναι, κάποια φορά είναι κουραστικό να έχεις και τεράστιο χάρτη. Απλά ξέρεις όμως ότι αν μπεις σε αυτή την αποστολή τη μέρα, έχεις πολλά πράγματα να κάνεις. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πας παντού. Επίσης μπορείς να το παίζεις μία αποστολή τη μέρα. Μα δεν βγαίνει αλλιώς. Όχι, δεν κατάλαβες. Εννοώ να παίζεις μία μέρα μία αποστολή, την άλλη μέρα εσύ την επόμενη τη δικιά σου μια άλλη αποστολή κτλ. Οπότε να το κάνεις πραγματικές μέρες δικές σου με μέρες παιχνιδιού, ας πούμε. Θα μπορούσε. Όπως χθες. Χθες ξεκίνησε, γιατί νύχτα ξεκινάει το παιχνίδι. Ξεκινήσαμε νύχτα 12 η ώρα. Σήμερα παίξαμε την πρώτη μέρα. Αύριο θα παίξω. Να σου πω, το ψήνω. Τα πρωινά. Για τα πρωινά είναι καλό παιχνίδι αυτό. Δηλαδή σε φάση. Το ψήνω τώρα που το ξεκίνησα, θα το αρματίσω κιόλα. Μπορώ να το στριμάρω κιόλα. Έχει πιο πολύ πλάκα να το στριμάρεις και να το προσπαθείς. Εντάξει. Αν είναι να το αγοράσετε, σίγουρα δεν ξέρω το hype τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Δεν ανταποκρίνεται με καμία Παναγία πάνω σε αυτό. Είναι ένα ok, έχει πολλά τεχνικά θέματα, ειδικά στο χειρισμό του, στο... Δεν είναι smooth, δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και το PC μου. Δεν λέω πολλά. Μπορεί. Έχω τη 1060, που επεξεργαστεί τον 8350, αλλά βγάζει υποτίθεται 52 fps ρε παιδί μου, σε φάση δεν θα έπρεπε για 52 με 60 fps να είναι τόσο σλάγγι. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Το βλέπεις ότι κολλάει. Καθώς περπατάς, το βλέπεις λίγο περίεργα. Και είναι όπως το βλέπουν τα παιδιά, το βλέπουμε και εμείς. Ίσως να ζορίζεται με το stream. Μπορεί να ζορίζεται με το stream. Okay, τώρα είναι στα high γραφικά. Πάει και στα ultra, αλλά. Ναι, από ό,τι είδα και ένα σχόλιο στο Steam πριν για το πώς έτρεχε στο PC του αλλού, έλεγε. Το αρνητικό σχόλιο δηλαδή που είδα πρώτο-πρώτο έλεγε για τον υπολογιστή. Έχει και για το PlayStation κυκλοφορία, από όσο ξέρω. Καλά. Εντάξει, τις κονσόλες πάντα. Ουσιαστικά γλιτώνεις αυτό το πρόβλημα του lag, του να μην το τρέχει ο υπολογιστής. Ναι, σωστά. 30 fps θα το παίξεις. Όσο το παίξεις, εντάξει. Not bad for an early game, αυτό το έκανε το αυτό. Αυτό είναι το early access το review, δεν είναι. Πόσο αυτό. Παλιά, το 19, περάσανε, wow. Ναι, ό,τι βλέπεις τότε ήταν early access, ναι. Pre-release, αυτό είναι 29 Ιουλίου pre-release, ok. FPS version of This War of Mine, ακριβώς. Αυτό γράφει και ο άλλος από κάτω. This War of Mine, Metro και Escape from Tarkov, το οποίο δεν το έχω παίξει. Ακριβώς. Όλα αυτά. Ούτε το έχω παίξει το τέτοιο, αλλά ναι. Not, doesn't run well for me, λέει. 2060. 60 plus. Ναι, έβλεπα και το unboxing των παιδιών. Το λέει επίσης ότι έχει FPS drops. Αυτά ναι, δηλαδή σκέψου. Άνοιξε προχθές ο Σάκης, ο Καρπάς, το ένα λάπτοπ των 2700 ευρώ για να το τρέξει, ρε παιδί μου. Και στα Ultra είχε ακριβώς τα ίδια FPS και αυτά που έχει και το δικό μου. Δηλαδή
Έχει την 3070, υπερεπεξεργαστή είχε και πήγαινε... μάλλον δεν έχει τόσο καλό... Ναι. Τέλος πάντων, αν είναι να το πάρετε για μένα, μην το πάρετε ακόμα. Λογικά θα το πατσάρουν κάποια στιγμή, θα βελτιωθεί. Ναι. Αν αγοραστεί και αυτά. Προφανώς τώρα πρώτη μέρα δύσκολα. Εγώ θα συνιστούσα μια καλή τιμή, γιατί περνάς χρόνο με αυτό. Δεν είναι ότι δεν περνάς χρόνο. Όχι, τα 30 ευρώ αξίζουν. Αξίζουν. Εγώ θα περίμενα. Εγώ θα περίμενα Steam Sales Max μέχρι 19, 15 με 19 ευρώ. Εντάξει, αυτό. Εντάξει, τώρα όσοι θέλουν να το πάρουν, καλησπέρα, καλησπέρα, Χωμανακό. Μεταξύ μας πέτυχε πάνω που το κλείνουμε και λέμε λίγο το conclusion μέχρι σήμερα. Παίξα χθες το βράδυ με την Ελένη, σήμερα παίξαμε με τον Αντώνη. 19 ευρώ max. 30 ευρώ δεν δίνω. Εντάξει, και 25 που κάνει τώρα, καλά. Δηλαδή, το, και το Hellblade ήταν ακριβό. Το Senua's Sacrifice είχε 30 ευρώ όταν βγήκε. Το αγόρασα 10. Για τα 10 του ευρώ, τα 15 το χάρηκα. Αλλά πάντως σίγουρα πρέπει να περιμένεις, εφόσον βγήκε το παιχνίδι, από ό,τι κατάλαβα, τις τελευταίες μέρες. Χθες απελευθερώθηκε. Το embargo 28 του μηνός. Ναι, για να μπορείς να το στριμάρεις. Οπότε τα εξυλλογικά θα δουν τα FPS drops και θα τα φτιάξουν κάποια στιγμή. Οπότε ίσως, άμα δεν καίγεις τόσο πολύ, να περιμένεις λίγο μέχρι να βγάλουν τα πρώτα patch. Είναι κουραστικό παιχνίδι πάντως. Δηλαδή σε φάση, αν το πληρώσεις 30 ευρώ. Και οι περισσότεροι, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση ότι θα παίξουν ένα horror παιχνίδι στο μυαλό τους. Ναι, αυτό δεν ξέρω γιατί... Δηλαδή, ναι, αν και αυτό... Εγώ δεν το ήξερα καν, οπότε δεν περίμενα τίποτα. Αυτό το intro περιμένει, βλέπεις λίγο κάποια πράγματα ότι θα είναι FPS και. Δηλαδή, αξίζει καλύτερα κάποιος να δώσει αυτή τη στιγμή τα μετρό όλα, θα τα πάρει στο μετρό το 33 και το Last Light, θα πάρεις 10 ευρώ στις προσφορές άμα τα βρεις. Θα δώσεις και άλλα 20 ευρώ που ήταν στις προσφορές. Δηλαδή με 30 ευρώ παίρνεις όλα τα μετρό. Ναι, τα οποία έχουν πολύ καλή ιστορία. Έχουν πολύ καλό shooting. Έχουν πολύ καλό τα πάντα όλα. Και θα τα απολαύσεις πολύ περισσότερο από αυτό. Δηλαδή σκέψου, στα λεφτά αυτού νου παίρνεις όλα τα μετρό. Τα οποία για μένα αξίζουν να τα παίξει κάποιος. Είναι παιχνιδάρες. Απλά θα ξεκινήσεις και θα κουραστείς. Και δεν θα το βγάλεις. Θα ξενερώσεις τη ζωή σου. Δηλαδή αν εμένα δεν μου το δίνανε να το στριμάρω. Και τα αγόραζα, θα λέγα τι αγόρασα. Ενώ το It Takes Two, καλά, το που It Takes το πλήρωσα 40 ευρώ από την τσέπη μου όλο το παιχνίδι, το απόλαυσα όσο δεν πάει και το παίζω και δεύτερη φορά. Καμία σχέση, εντάξει, τώρα δεν μπορείς να τα συγκρίνεις. Ναι, εντάξει, σου λέω. Απλά αν κάποιος δώσει 30 ευρώ τώρα για αυτό το πράγμα, θα τα κλαίει. Όχι, όχι, όχι απαραίτητα. Άμα καταλάβει ποιο είναι το genre του παιχνιδιού και γιατί θα το αγοράσει, γιατί να τα κλαίει. Ενώ ότι είναι ένα, τουλάχιστον 14 ώρες, τουλάχιστον έτσι λέει μέσα στο ίντερνετ. Μπορεί να παίρνει και παραπάνω. Εντάξει, παραπάνω παίρνει. Αλλά μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Απλά το θέμα είναι τι περιμένεις και τι, και ναι, τι παίρνεις. Εγώ σου δεν περίμενα τίποτα γιατί δεν το ήξερα. Στην αρχή μου φάνηκε λίγο παλιακό το στυλ του. Αλλά γενικά τώρα μου άρεσαν όλα αυτά που έχουν. Μου έχει καταλάβει πώς λειτουργεί είναι η φάση, συνηθίζοντας. Ναι. Και εμένα μου άρεσε περισσότερο από χθες. Δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή ο τίτλος του τέτοιου είναι Τσερνόμπιλ, λυπάμαι, αλλά δεν. Θα το κάνω, λυπάμαι αλλά δεν υπό όρους, δηλαδή θα το κάνω δύο βίντεο, το λυπάμαι αλλά δεν, λυπάμαι αλλά υπό όρους. Το κουραστικό μπορεί να είναι ότι έχει μέσα survival, έχει μέσα, δηλαδή πρέπει να προσέχεις τα φαγητά που μαζεύεις, τι δίνεις και τι παίρνεις, δεν έχεις να σκέφτεσαι τη βάση σου, τι και θα απαντήσεις, γιατί παίζει ρόλο. Ναι, εμείς ακόμα είμαστε και στον έναν μόνο, δηλαδή. Καλά, δεν έχεις και τρελό, τρελή διακλάδωση στο, εντάξει, λίγο επηρεάζουν οι απαντήσεις, αλλά δεν είναι και το τέτοιο, πώς το λένε, τον Dragon Age, ναι. Λογικά αργότερα όμως που θα πάρεις περισσότερους και θα αρχίζουν να μαλώνουν και ποιος και τι και τα λοιπά, θα ξεκινήσει να γίνεται πιο δύσκολη η διαχείριση. Κάτσε να το βάλω στο ντορμίσιο να είμαστε πιο μεγάλοι. Τι λέει, εγώ εξακολουθώ να είμαι sad about it. Ναι, αν είναι να το πληρώσω, το ξαναλέω. Εγώ είμαι sad about it και δεν το πλήρωσα. Δηλαδή είναι τεράστια η τέτοια. Αν το πληρώσεις και έχεις απαιτήσεις, ναι. Γι' αυτό σας ξαναλέω. Όσοι είναι να το πάρουν αυτό το παιχνίδι, να το πάρουν περιμένοντας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μοιάζει για παιχνίδι του 21. Όχι. Δεν μοιάζει για παιχνίδι καθόλου το 21. Επειδή έπρεπε να χώσουν τόσα διαφορετικά πράγματα. Το δέχομαι. Μέσα. Το δέχομαι. Απλά το ξαναλέω. Θα ήθελες RTX 390 για να σου λέω, αλλά. Το δέχομαι, αλλά σου ξαναλέω. Όταν χώνεις πολλά πράγματα, δεν θα λειτουργήσουν όλα. Αυτό ισχύει, ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα καλά. Ναι, ναι. Σε φάση λίγο. Είναι λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Αν έχετε παίξει όλα τα παιχνίδια που απαρτίζουν αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει, είπαμε, μετρό. Exodus from Tarkov, πώς το λέει. Ναι, δεν το ξέρω. Ωραία, εγώ έχω παίξει τα περισσότερα από αυτά. Δηλαδή, το This War of Mine που είναι παιχνιδάρα. Τρομερό. Πάρτε το This War of Mine, αξίζει. Και το Frostpunk επίσης αξίζει. Λοιπόν, πολύ ωραία παιχνίδια. Επίσης έχει μέσα λίγο Assassin's Creed.
Εγώ στο τέτοιο... πούμε, το This War of Mine δεν κατάφερα να το παίξω πάνω από δύο μέρες, γιατί πως το λένε, απελπίστηκα. Το έχω παίξει πάρα πολλές φορές. Το ξέρω, πάρα αλλά εντάξει, για τον καθένα είναι διαφορετικό. Αλλά κοίτα, τα σενάρια είναι πιο απελπίζεις και εσύ όπως αυτή. Δηλαδή αυτό... Τα παιδάκια, τα... ξέρεις εγώ γιατί χαλάστηκα. Είχα και το expansion με τα παιδάκια. Που σου έρχονται τα παιδάκια και σου χτυπάνε την πόρτα και σου λένε θέλουμε λίγο φαγητό. Και επειδή εγώ δεν είχα να τους δώσω, πεθάνανε, τι κάνανε, δεν θυμάμαι τι κάνανε, τα χάσα. Ναι, ουσιαστικά σου προκαλεί κατάθλιψη το This War of Mine από 4 ευρώ μόνο, καλά. Ενώ εδώ τουλάχιστον οι κομπάνιον σου δεν είναι πρόσφυγες και τέτοια. Καλά, τώρα αν πάρω από τον κομπάνιον τον Μιχαήλ, ο οποίος είναι με το Dick in the Hand, δεν θα λυπηθώ κιόλας αν πάθει τίποτα. Sorry κιόλας. Ακόμα και τον Όλιβιερ. Δεν χαλαλιέμαι. Δεν το ξέρεις ακόμα γι' αυτό. Ναι, δεν δένεσαι. Δηλαδή με αυτά και δεν ξέρω τι θα γίνει μετέπειτα, τι θα μιλήσεις, τι, πώς και γιατί. Αλλά είναι σε φάση. Εντάξει. Γι' αυτό σας ξαναλέω. Αν έχετε παίξει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που το παρτίζουν, θα βρείτε πολλά χαρακτηριστικά. Θα ξενερώσετε όμως. Γιατί θα πεις. Το Assassin's Creed κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικά παιχνίδια, αλλά το καθένα, επειδή είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού, δουλεύουν εδώ πέρα. Θέλω να δω μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι μετρώει. Απ' τη μία είναι μέτριο, αλλά μετρώει να το δω. Ναι, ναι, σε τραβάει να το δω. Η ιστορία είναι περίεργη. Ναι. Αν και δεν ξέρω, μακάρι να μην είναι κλισέ, αλλά. Στάνταρ έχει κάνει μαλακία αυτός. Και στάνταρ η φωνή που ακούει η Τατιάνα είναι παγίδα. It's και, a trap. Και εγώ αυτά πιστεύω. Χωρίς να ξέρω τίποτα πρώτη φορά. Δηλαδή δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά ξεκινώντας το, επειδή μάλλον θα το παίξω, μπορεί να λέω μα μου, αλλά θα το παίξω. It's a trap. Το λέω, το δηλώνω από τώρα. Πώς είναι δηλώνουμε τέτοιο, σε 10 ώρες θα τα ξαναπούμε. Αλλά και λέει και μετά κλαις που έδωσες φαΐ στο μούλικο. Όχι, δεν το κλαις. Που γιατί... δεν έδωσες. Ναι, αυτό που δεν έδωσες. Το λέει που έδωσες. Α, δεν, ναι, από κάτω δεν. Ναι. Τέλος πάντων, σας ξαναλέω, μην παρασύρεστε πάρα πολύ από όλα αυτά. Είναι το συγκεκριμένο, θα το στριμάρω μέχρι τέλος να το δούμε. Όσοι δεν το αγοράσετε, τουλάχιστον να δείτε την ιστορία. Ας πούμε, I'm your mother που δεν τον βλέπω να το παίρνει, τουλάχιστον να δει πώς τελειώνει αυτό. Γενικά το παιχνίδι. Γενικά, ειδικά στον υπολογιστή, πλέον είναι δύσκολο να παίρνει παιχνίδια την πρώτη μέρα γιατί σίγουρα θα έχουν προβλήματα. Να σου πω όμως λίγο, το inventory του δεν είναι για κονσόλα. Δεν ξέρω πώς παίζει την έω στην κονσόλα. Δεν το έχω δει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι καλό. Σίγουρα. Αλλά σταυρό, όταν έχει τετραγωνάκια. Όταν έχει τετραγωνάκια. Βάζουμε το σταυρό γύρω-γύρω, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, αλλά καλά, μπορεί να είναι πιο βολικό και να κάνει enable τα πράγματα. Δηλαδή, παπαπαπα να σου ανεβάζει κατευθείαν το. Ναι, ναι. Εδώ πρέπει να το πατήσει, να έχει το inventory. Απλά είναι δύσκολο να παίξει με χειριστήριο shooting game. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Mm. Εντάξει. Κοίτα, το συγκεκριμένο επειδή είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και με το πληκτρολόγιο, με το ποντίκι το πληκτρολόγιο. Λίγο Red Dead Redemption μου θύμισε το πώς πληκτρολόγιο. Πρέπει να αρχίσεις το Red Dead Redemption να το δεις πώς παίζεται, καμία σχέση, πολύ καλύτερο. Ναι, αργεί λίγο, αλλά είναι λίγο πιο... Είναι, απλά προσπαθεί να το παίξει ρεαλιστικά. Είσαι ένας καθηγητής. Το ρεαλιστικό όμως δεν είναι σε βαράνε με Καλάσνικοφ. Δεν μπορείς να και να μην πέφτεις και εσύ να είσαι με το περίστροφο που 15 χιλιόμετρα και να το τραβάς headshot και να ναι, οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να είναι δύσκολο. Και το revolver να κάνει ακριβώς το ίδιο με το shotgun. Θε να θες τρεις σφαίρες. Αυτό σου φταίει η ευκολία που έχεις βάλει. Δηλαδή αν πάρω. Oh, είναι medium. Δηλαδή τι πρέπει να βάλω σε φάση. Να βάλω χρόνο να μην τελειώσει ποτέ. Να μην πεθαίνουν. Επίσης το ξενέρωμα είναι ότι όταν πυροβολάς. Πρέπει να πατάς και τα δύο, δηλαδή πατάς και τα δύο πλήκτρα στο ποντίκι. Με το δεξί σηκώνει το όπλο και με το αριστερό πυροβολάς. Ναι, ναι, αυτός, άλλα, είναι αυτό λίγο βλακία αυτό. Αυτό είναι το πιο ρεαλιστικό. Κανένα άλλο χώρο λέει αν θα παίξω. Το Resident Evil θέλω να παίξω, αλλά δεν ψήνω τι ελέγχει. Το Villagers. Το Villagers, ναι. Καλά, και αυτό survival adventure είναι πλέον, δεν είναι τόσο χώρο. Εντάξει, ναι, έχει είναι πιο χώρο. Εντάξει, είναι χώρο παιχνίδι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ναι. Τώρα λογικά σιγά σιγά θα γίνει και αυτό φαντάζομαι. Τώρα αύριο το πρωί εγώ θα ξαναστριμάρω λογικά εκτός απρόπτου. Θα είσαι σπίτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπες άμα είναι να τσατάρουμε από το Skype ρε παιδί μου να βλέπεις και να... Ναι. Να... Είναι, δεν ξέρω, μου αρέσει να τον παίζω με παρέα, μόνος μου βαριέμαι να τον παίζω όλα αυτά. Δηλαδή αυτό δεν θα το παλάμβανα το ίδιο ομάδα, ήταν εδώ ο φίλος ο Αντώνης. Ναι, αυτό είσαι. Επίσης είναι το πρώτο σου stream. Ναι. Είδες, με το μεταξύ τα λέγαμε τώρα θα έρθω Θεσσαλονίκη σε φάση, θα το οργανώσουμε, θα, τελικά πώς φαίνεται. Ωραίο, καλό, μια χαρά. Έχει πλάκα, δεν έχει. Πλάκα έχει, ναι. Πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή και drunk τέτοιο, να βάζουμε μπύρες και αυτά. Έλα μου να λέγεις, πλάκα. Απλά co-op μπορούμε να παίξουμε κάποια στιγμή. Μπορούμε να παίζουμε και Dota. Μαζί. Όχι εδώ, ρε. Καλά, και εδώ μπορούμε σε φάση. Φέρεις το λάπτοπ, το ίντερνετ τη σηκώνει άνετα. Ναι, σωστά, σωστά.
ή από το σπίτι, εντάξει, αφού μαζί παίζουμε συνέχεια όταν παίζουμε. Μπορούμε κανένα πρωί να μπούμε και για τέτοιο. Ναι, τέλος πάντων, ψήσω αύριο το πρωί μέσα στο σπίτι να σε κάνω call. Θα δούμε. Ναι. Τι λογικά θα το παίξω. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς. Για μένα, πάρτε το όταν το βρείτε σε έκπτωση. Κρατηθείτε. Έχει πολλά do and don'ts, περισσότερα don't, αλλά οκ. Okay. Δεν είναι τόσο τρελό και καλό, μέτριο. Τώρα, αν θέλετε να βοηθήσετε, ευχαριστώ καταρχάς που είστε εδώ παρέα οτιδήποτε. Κανένα μπάνιο κάνατε, έκανα στη Λίμνο πριν να φύγω, καμιά δεκαριά μέρες, τα χάρηκα εκεί. Τώρα η αλήθεια είναι δυστυχώς δεν το βλέπω. Εγώ δεν έχω κάνει κανένα και δεν το βλέπω. Εν τω μεταξύ τώρα η φάση είναι, δεν ξέρω, σκέφτομαι και λένε με τη δουλειά, σκέφτομαι θα παίρνει ρεπό, θα έχει μόνο Κυριακή ελεύθερη. Που σημαίνει ότι Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί θα είναι τα πιο τέλεια. Μπορεί, μπορεί. Κάποια στιγμή μπορεί να. Βασικά θα θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε, αλλά λίγο δύσκολο τώρα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ για το χρόνο. Εν τω μεταξύ, δες τι ωραίο που είναι αυτό. Το λέω σε κάθε τέτοιο, βλέπεις. Ναι, το μιλάω. Μέτρησε. Είναι το screen που έχει τα τέτοια. Λοιπόν, το λέω σε κάθε βίντεο, αλλά μου αρέσει να το τονίζω. Ευχαριστώ για την υποστήριξη, για την παρέα, για όλα. Αν θέλετε να βοηθήσετε πέρα από τα share που δεν κάνει κανένα. Να, δεν έχω απαιτήσεις. Εδώ οι φίλοι μου δεν κάνουν share. Τα λέω και δημόσια τώρα. Τόσο καιρό τους κράζω πίσω από τις κάμερες. Τώρα τα λέω και δημόσια. Όχι, εντάξει, πρέπει να το κοινό μου δεν ενδιαφέρεται για Twitch γι' αυτό. Γιατί για όλα τα άλλα. Λοιπόν. Αλλά αν θέλετε να κάνετε να υποστηρίξετε λίγο με κάποιο share, subscribe ή οτιδήποτε ρε παιδί μου, έχω και το κανάλι στα info. Check the now στο YouTube να δείτε. Όσοι το βλέπετε στο YouTube, το ξέρετε προφανώς. Αν θέλετε να βοηθήσετε να υποστηρίξετε λίγο παραπάνω. Έχω βάλει donation button με PayPal για να καταφέρω επιτέλους να αναβαθμιστούμε, να φτιάξουμε αυτό το ρημαδό PC. Ελπίζω, πόσο το καιρό, ένα εξάμηνο το παλεύω, έχω μαζέψει ένα εξάμηνο 111 ευρώ. Καλά είναι, δεν παραπονιέμαι, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνουν όλοι από την καρδιά τους και μόνο γι' αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά αν θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε οτιδήποτε, feel free. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θα το συνεχίσω πρωινά να είστε stand-by και ετοιμάζω τώρα και τα υπόλοιπα unboxing και bay unboxing μάλλον θα αργήσει λίγο. Anyway, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.